Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Βρισκόμαστε εδώ στο Warha Lane, στο Haringey Bar, από όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί ένα αγώνα για τον τελικό του Challenge Cup μεταξύ της Σαλαμίνας και της Ολύμπιας. Δύο από τις καλύτερες ομάδες του παρικιακού μας πρωταθλήματος θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωπες σε αυτό το γήπεδο. Ένα από τα ωραία γήπεδα της παρικίας μας. Και τώρα βλέπουμε και τις δύο ομάδες να κατευθύνονται στον αγωνιστικό χώρο. Ασφαλώς θα υπάρχει μια μονόλεπτο σιγή εις μνήμη των θυμάτων του Μάντσεστερ. Για να δούμε τις ομάδες να είναι παραταγμένες εκεί, να περάσουν να κάνουν τις χειραψίες οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους. Και πριν μετά την μονόλεπτο σιγή θα δούμε και τις θέσεις των δύο ομάδων. Και να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι αυτοί οι αγώνες είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK. Τηλεόραση, ίντερνετ τηλέφωνο 0800 036 0078. Στη κάμερα σήμερα είναι η Ρένα, στη Λενίδου. Και στη μετάδοση ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης. Όπως αναφέραμε, στο σημερινό παιχνίδι διαιτητές είναι ο Λάιον Κόσκας, ο Μάριο Στετάκοβιτς είναι ο τέταρτος διαιτητής, ο Χουσέιν Σαλέχ και ο Ρόμπερτσον είναι οι τρεις, μαζί με τον Μάριο τον Στετάκοβιτς, ο οποίος είναι ο τέταρτος διαιτητής. Ο διαιτητής στο παιχνίδι είναι ο Λάιον Κόσκας, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς τώρα στον χώρο του κέντρου και είναι έτοιμος να καλέσει τις δύο ομάδες για μονόλεπτο σιγή, ως επίσης και τους φιλάθλους που βρίσκονται στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο. Πριν γίνει αυτό, οι δημοσιογράφοι πάνε εκεί για να τραβήξουν μια φωτογραφία των ποδοσφαιριστών τόσο της Νέας Σαλαμίνας όσο και της Ολύμπιας που θα βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι σε αυτό το Challenge Cup εδώ στο Haringey Bar. Ένα από τα ωραία γήπεδα της παρικίας μας. Από τα αριστερά μου βρίσκεται ο Steve Cinotti, προπονητής της Ολύμπια, και από την άλλη μεριά, από τα δεξιά, ο Γιώργος ο Γεωργίου, μαζί με τον Ροπ, προπονητές της Νέας Σαλαμίνας, που η Νέα Σαλαμίνα, να πούμε ότι έχει κερδίσει το LFA Challenge Cup, έχει κερδίσει καλά. Μονόλεπτο σιγή. Μια μονόλεπτο σιγή που είναι εις μνήμη των θυμάτων του Μάντσεστερ. Και αν θυμηθούμε χθες το βράδυ, η Manchester United έχει κερδίσει τον Ajax για το κύπελο με 2-0. Να χειροκρότημα από τους φιλάθλους που βρίσκονται στις κερκίδες και οι δύο ομάδες θα μπουν είναι στο αγωνιστικό χώρο να δούμε την θέση των δύο ομάδων. Ολύμπια, Ακρινάρ κατά τα κολπός, Καναρίς, Ατινόκ, Ατινόκ ο αδερφός του, Ράιτ, Γιάννη, Μπάραμον, Κοκαλιόγλου, Λαΐρτ, Σεϊλάρ και Λούκας, ενώ στον πάγκο για την ομάδα του Στίφ του Σινότη είναι ο Καφούρης, ο Ανγόρκ, ο Πράνσιου και ο Λάμπρου. Για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, Ντόρι, Ανδρέα Τσάμπι, Τζέιμς Χρυσάνθου, Ράιαν Χάρβερ, Μπάρις Τάργκη, Κρις Ξούρι, Τέρσι, Γιάνγκρι, Αχμέτ Ρίφατ, Μουράτ, Άλεξ και Ρίτσα Τζορτσίου, ενώ στον πάγκο για τη Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται ο Χάρισον Τζορτσίου, ο Κρίστιαν Αρτηματής, ο Λόρες Κωνσταντή και ο Κύρι Πόρτου. Είναι ένα ωραιότατο βράδυ
Η ώρα είναι 9, 8 παρατέταρτο και ελπίζουμε αυτό να μένει μέχρι το τέλος αυτός ο ωραίος καιρός. Να πούμε ότι μαζί μας σήμερα θα έχουμε δύο καλούς συναδέλφους, όπως πάντα, να μας δίνουν τις δικές τους, τα δικά τους προγνωστικά, τις δικές τους προβλέψεις για το σημερινό παιχνίδι. Πέτρος Μιχαήλ από το περιοδικό Ποδόσφαιρο και ο Μίκος Χρυσοστόμου από την εφημερίδα Ελευθερία θα είναι σε λίγο κοντά μας για να δούμε πώς βλέπουν το σημερινό παιχνίδι από τις δύο καλύτερες ομάδες του παρικιακού μας ποδοσφαίρου. Είχαμε δει, όπως αναφέραμε προηγουμένως, μια μονόλεπτο σιγή εις μνήμη των θυμάτων του Μάντσεστερ. Νέα Σαλαμίνα στο ανακτήριο λάχτισμά της. Με τον Ξουρί να κρατάει την μπάλα και να τη δίνει προς τα δεξιά. Για να συγχρονίσουμε και τα ρολόγια μας, για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Η Ολύμπια με το νούμερο 14 στην πλάτη και αυτός ο Σελά κρατάει την μπάλα. Γυρεύει κάποιο στήριγμα. Αναγκαστικά θα τη δώσει την μπάλα προς τα πίσω και ξανά βαθιά μπαλιά στο πουθενά. Η Νέα Σαλαμίνα στο χώρο του κέντρου. Με το νούμερο 11 στην πλάτη και αυτός είναι ο Άλεξ. Ωραίος παίχτης, πάρα πολύ δυνατός παίχτης, τον έχουμε δει και στο Σέφιλ, τον Άλεξ, ο οποίος ήταν από τους δυνατούς ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας. Πέτρο, καλώς όρισες. Γεια σου Γιώργο μου, η Νέα Σαλαμίνα είναι όπως η Λερνέα Ίδρα. Λείπει σήμερα ο Τένις μπροστά, παίζει ο Ρίφατ. Έχουν ναι, έχουμε άλλους παίχτες. Συνέχεια, Ρίφατ, ο οποίος έπαιζε ήταν στην... ο κάπτεν τους, πέρσι, χάθηκε, ήρθαν τώρα δύο αγώνες. Έχουν πολύ καλό σύνολο η Σαλαμίνα. Ναι, ναι, έχει το σύνολο η Σαλαμίνα, αλλά μην ξεχνούμε και την ομάδα τη Ολύμπια, που είναι μια από τι καλέ ομάδε του παρικιακού μα πρωταθλήματο. Ξέρει να αγωνίζεται στα δύσκολα. Ελπίζουμε σήμερα να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Γιώργο, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό μετράει ένα αθλητοπρεπέστατο παιχνίδι πάνω απ' όλα. Και από εκεί πέρα να δούμε όποιο θα κερδίσει. Νέα Σαλαμίνα, ξανά στην επίθεση, ωραία βγαίνει μπροστά σε θέση offside. Σε θέση offside. Βρέθηκε εκεί ο Ρίτσα Τζορτζίου. Βαθιά μπαλιά για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Τσόμ Λοΐζου, as I said from the beginning, is one of the best pitchers for the Greek league. Yes, it is. It's one of the best and one of the biggest as well. Probably yeah. The biggest in the country. Bigger than the Emirates. Bigger than. It is. Yeah. We made it extra wide this pitch. Yeah. It looks very nice for the Greek community anyway. Yeah, it does. It's in a perfect position for them as well. Yeah, it's a new astroturf here. Yeah. So they can play any weather. They can. It's the latest technology. It's nice and flat. The biggest one in the country. And it's the good thing about it is the place it's in. Tottenham, where it's central to everything. Yeah. Around the Greek, around the Cypriot League. Η ομάδα της Ολύμπιας βρίσκεται στην επίθεση. Έξω από τη μεγάλη παρθωτική με αναπηλητικά. Εκεί θα έρθουν την Νέα Σαλαμίνα να διώξουν και πάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Και με δύο ποδοσφαιριστές να βρίσκονται εκτός παιδιάς. Να δούμε, ελπίζω να μην έχει τραυματιστεί κανένας και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η Νέα Σαλαμίνα προσπάθησε να μπει εκεί απειλητικά μαζί με τον Τέρση. Αλλά η Ολύμπια από την άλλη μεριά. Έτοιμη για επίθεση. Διώχνουν τη Νέα Σαλαμίνας. Ρίφατ. Δυνατός παίχτης. Αναγκάζεται να δώσει την μπάλα προς τα πίσω η Ολύμπια. Ξανά η Νέα Σαλαμίνα με τον Ρίφατ να μπαίνει απειλητικά στα καρέ. Θα δίνει ωραία μπαλιά από τα δεξιά. Διώχνουν όμως η αμυντική της Ολύμπια. Ξανά όμως η Νέα Σαλαμίνα.
με τον Άλεξ. Προσπάθησε να ξεφύγει, όμως του μπλοκρά την μπάλα. Και βγαίνει ξανά. Είχα πολύ νευρικά το παιχνίδι. Νευρικά το παιχνίδι. Ναι, άρχισε πολύ νευρικά το παιχνίδι. Πολλά λάθη. Ναι, εντάξει, είναι η αρχή του παιχνιδιού. Έχουν περάσει μόνο 5 λεπτά στο παιχνίδι. Ασφαλώς θα δούμε. Είναι παλιά συνέχεια. Ναι, ασφαλώς μέχρι που να αστρώσει το παιχνίδι πρέπει να περάσουν κάποια λεπτά για να εγκλιματιστούν στον χώρο. Όπως ανάφερε και ο Τόμ Λοΐζου, ένα από τα καλύτερα γήπεδα για την παροικία μας. Ολοκαίνουριο. Ολοκαίνουριο. Το σύγκρινε με το Emirates anyway. Έτσι, για να μην το κακοφανίσω. Για να μην το κακοφανίσω. Να παίζουμε σε άλλα γήπεδα. Δεν είναι κυπριακό γήπεδο. Συγκρίνωστε με το Emirates, θα τον άφησα να νιώθει εντάξει για να μην το κακοφανίσω. Δεν τα ακούσα αυτό. Εντάξει, είναι πιο μεγάλο από το Emirates. Εντάξει, το δεχόμαστε. Είναι μεγάλο για την επαρχία μας και είναι ωραίο να έχουμε τέτοια γήπεδα για να μπορούν οι δύο ομάδες, οι δικές μας, να παίζουν σε αυτούς. Είναι full length όπως το Emirates. Έτσι λέει, δεν νομίζω. Εντάξει, φαίνεται. Φαίνεται ότι είναι καλό. Μα Γιώργο, να ξέρεις, το Emirates είναι πιο μεγάλο από το Wembley, ο γνωστός χώρος. Ναι, ναι. Είναι πιο μεγάλος χώρος του Emirates που το Wembley. Για να ξέρεις, ο γνωστός χώρος. Πάντως όταν κάθεσαι στο Wembley τα βλέπεις πολύ, πολύ, πολύ μεγάλα τα πράγματα. Ακόμα ένα νευρικό παιχνίδι μέχρι το έκτο λεπτό που διανύουμε με τον τερματοφύλακα τον Ακρινάρα να κρατάει την μπάλα να δίνει προς τα δεξιά. Ξανά. Πίεση από πλευράς των ποδοσφαιριστών της Νέας Σαλαμίνας αναγκάζει την Ολύμπια να παίζει πίσω. Βγαίνει ωραία μπαλιά. Σε πλάγιο έχει κερδίσει η ομάδα της Ολύμπια, η οποία πήγε δυνατά στο παιχνίδι. Λάιρτ, ένας από τους ωραίους παίχτες του υπαρχιακού μας πρωταθλήματος, βγάζει ωραία μπαλιά προς τα δεξιά. Έρχεται όμως να πάει με τον τερματοφύλακα να μην συνεργάζεται μαζί με τον αμυντικό του. Και η Ολύμπια ξανά στην επίθεση. Μπαίνει ωραία. Λάιρτ, ωραία. Δίνει προς τα δεξιά, έτοιμη για σούτ, κοντράρι, μπάλα. Δεν απομακρύνεται για την ομάδα της Ολύμπια που μπαίνουν απειλητικά στα καρέ της Νέας Σαλαμίνας. Ωραίο σούτ, κοντράρι, μπάλα, Λάιρτ, μόνος του. Και πάει να σημειώσει τέρμα, αλλά από την άλλη μεριά ο επόπτης να δίνει ένα offside. Ο Ρόμπερσον, ο υπόπτης, έχει δώσει offside με τον προπονητή βέβαια της Νέας Σαλαμίνας να δίνει τις οδηγίες τις δυνατές προς την ομάδα του, η οποία άρχισαν για 8 λεπτά πάρα πολύ χλιαρά και έδωσαν γήπεδο στην ομάδα της της Ολύμπια, όπως έχω αναφέρει προηγουμένως, η οποία Ολύμπια δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Πιέζει προς το μέλλον. Ναι, είναι ομάδα, Πέτρο, που μας έχει συνηθίσει και στα δύσκολα στο παρκιακό πρωτάθλημα, είναι γνωστή. Είναι μια έμπειρη ομάδα. Ναι, εμπειρότατη ομάδα. Ήταν μια εμπειρία της που την έκανε να κερδίσει και να φτάσει μέχρι εδώ περισσότερο. Με έναν καλό προπονητή. Ναι, ναι, αναφίβολα ο Μουρίνιο. Ένα πολύ ισχυρό διοικητικό συμβούλιο. Ναι, ναι, αυτά μετρούν. Ναι. Αυτά μετρούν, μετράει ο προπονητής, μετράει το διοικητικό συμβούλιο και οι ποδοσφαιριστές όταν είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, τότε τα πράγματα είναι πολύ ωραία. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα πιο ισχυρά διοικητικά συμβούλια τα έχει η Σαλαμίνα. Γι' αυτό η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Γι' αυτό η ομάδα της Σαλαμίνας βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα που βρίσκεται. Αλλά όπως είπαμε πολλές φορές, κύπελο είναι κερδίζει αυτός που θα βρεθεί στη μέρα του. Ένας αγώνας μόνο. Ένας αγώνας είναι. Δεν είναι πρωτάθλημα που έχεις να παίξεις 15-20 παιχνίδια για να δείξεις την αξία σου. Ένα παιχνίδι εδώ το χάνεις, χάνεις τον τίτλο. Άλεξ, μπαίνει ωραία προς τα καρέ όμως εκεί. Ο Εύρα. Θα πάρει την μπάλα. Ο Εύρα. Ο Ατινόκ, δυο αδέρφια παίζουν σήμερα. Το 3 και το 4 από ό,τι έχω δώσει είναι τα ίδια ονόματα. V και E.
Ναι, ναι, δύο αδέρφια, ναι. Δύο αδέρφια παίζουν σήμερα στο παιχνίδι. Το 3 και το 4 της Ολύμπια. Ναι. Ωραία, θα εκεί προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα εκεί. Ο Τζόρτζ. Κερδίζει κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Ολύμπια. Η οποία φαίνεται ότι μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι. Άλεξ, είναι δυνατός παίχτης, γρήγορος. Είναι κίνδυνος θάνατος για τις άμυνες. Κρατάει την μπάλα, πού να του φύγει. Ξακολουθεί να κρατάει την μπάλα και θα δώσει. Λαθασμένα, όχι. Κερδίζει τη Νέα Σαλαμίνα. Και ωραίες μπαλιές, ένα-δύο με τη Νέα Σαλαμίνα ανταλλάζουν και κερδίζει τι. Άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτής. Έτοιμοι να βγάλουμε κάποια σέντρα ή της Σαλαμίνας. Βγαίνει σέντρα κοντράρι, όμως χαμηλά. Και διώχνουν όπως από την άμυνά τους η Ολύμπια. Ένας αγώνας, κύριε και κύριοι, που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK. 0800 036 0078. Αν θέλετε να έχετε τηλεόραση καλή, ίντερνετ καλό, τηλέφωνο φτηνό. Απ' όλα. Απ' όλα λοιπόν, έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί με την ΣΥΤΑ UK. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 10ο λεπτό. Εξακολουθεί να παραμένει το 0-0. Ένα παιχνίδι για το Challenge Cup μεταξύ της Σαλαμίνας και της Ολύμπια. Σαλαμίνα με τις κόκκινες ριγέ φανέλες. Τις φανέλες τις οποίες την έχουμε συνηθίσει. Και από την άλλη μεριά η Ολύμπια με τις πράσινες φανέλες της. Από τα αριστερά μας είναι ο πάγκος της Ολύμπια. Με προπονητή τον Σινότη, από τα δεξιά με προπονητή της Νέας Σαλαμίνας τον Γιώργο τον Γεωργίου, να δίνει τις δικές του οδηγίες προς την ομάδα του. Ο διαιτής, ο Λάιον, δίνει επανάληψη του πλαγίου. Ελπίζουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα, ήσυχο, και από τις δύο ομάδες. Κερδίζει για τη Νέα Σαλαμίνα. Πλάγιο για την Ολύμπια. Η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Ακρινόρ. Ή προς τα αριστερά. Βγαίνει βαθιά μπαλιά. Ωραία εκεί που τρέχει ο Ατινόκ. Όμως θα βγει η μπάλα από τον Ανδρέα το Τσάμπι έξω. Πλάγιο για την Ολύμπια. Κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, να εκτελεστεί στα γρήγορα με το Σελάρ να δει την μπάλα προς τα πίσω. Πατά την μπάλα λαθασμένα και έχουμε μακρινή μπαλιά λαθασμένα. Ακόμα δεν βρήκε το ρυθμό της η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Και από την άλλη μεριά άτσαλες μπαλιές και από πλευράς της Ολύμπια που δεν έχουμε δει να γίνεται η καλή φάση μέχρι αυτή τη στιγμή με μια ελαφρή υπεροχή της ομάδας της Ολύμπια. Έχουν περάσει 14 λεπτά στο πρώτο μέρος, πάντοτε στο 0-0 για το Challenge Cup, τελικός του Challenge Cup. Ένα φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα της Ολύμπια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ετοίμοι να το εκτελέσουν. Αρκετός κόσμος στα καρέ της Νέας Σαλαμίνας. Εκτελείται η μπάλα, παίρνει ύψος, διώχνεται από τον Χρυσάθου. Ξανά στο χώρο για τη Νέα Σαλαμίνα. Έρχεται η Σαλαμίνα με την λαθασμένη μπαλιά. Τρέχει να την προλάβει εκεί. Ο Τσάμπι χάνει όμως την μπάλα. Και ξανά η Ολύμπια στην επίθεση. Γίνει ωραία μπαλιά. Γίνεται σέντρα, ωραία κεφαλιά από το Light πάνω από τα δοκάρια της εστίας της Νέας Σαλαμίνας. Η καλή ευκαιρία για την ομάδα της Ολύμπια, η πρώτη στο παιχνίδι, όταν
Βλέπουμε το ρολόι μας να περνάει 15 λεπτά στο πρώτο μέρος, πάντοτε στο 0-0 για τον τελικό του Challenge Cup. Ένα παιχνίδι το οποίο σας προσφέρει η ΣΥΤΑ UK. 0800-036-0078. Για να δούμε ακόμα, δεν έχουμε δει στρωμένο παιχνίδι. Γίνονται λάθη και από τις δύο ομάδες. Βαθιά παλιά για τον Άλεξ. Δυνατός παίχτης. Για να δούμε αν τα καταφέρει. Διώχνεται η μπάλα σε πλάγιο. Και το πρόβλημά μας, όχι σαν να φέρει καλά, χάνεται. Το πρόβλημά μας, αν χαθεί μπάλα, θα τρέχουμε να βρούμε μπάλες και δεν θα βρίσκουμε. Γιατί είχα ακούσει κάποια συζήτηση ότι οι μπάλες είναι λίγες. Για να δούμε. Νέα μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Να έχει τον κόσμο να είναι σήμερα σε αυτό το παιχνίδι, μια και η μέρα είναι πάρα πολύ καλή. Και έχουμε αρκετό κόσμο να παρακολουθά το παιχνίδι. Με την Νέα Σαλαμίνα να κερδίζει ένα φάουλ και να διαμαρτύρεται ο πάγκος της Ολύμπια. Άλεξ, δυνατός παίχτης. Δεν έχουμε δει ακόμα την Σαλαμίνα να στρώνει παιχνίδι, δεν έχουμε δει καμιά επίθεση ακόμα. Το περισσότερο παίζουν στο κέντρο. Η μοναδική ευκαιρία που είχαμε δει ήταν εκεί με τον Λάιτ στη κεφαλιά που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Μπαίνει ωραία αμυντικά η Σαλαμίνα και Τσάμπι κερδίζει πλάγιο. Γιώργο μου, η Σαλαμίνα παίζει πολύ ευκαιρία ακόμη. Η Ολυμπία. Παίζει νευρικό παιχνίδι, ναι. Η Ολύμπια παίζει καλύτερα, πιο στρωμένα. Ναι. Η Σαλαμίνα έχει πολύ γρήγορους προστινούς παίκτες που βλέπω ακόμη τη ζημιά όταν πάνε μπροστά. Νέα Σαλαμίνα μπαίνει απειλητικά τώρα στα καρέ, έτοιμη για να τραβήσουν κάποιο σιούτ, όμως η μπάλα δίνεται ξανά προς τα πίσω. Είναι προς τον Ράιαν Χέβερτ. Σιούτ μακρινά, περνάει έξω. Με τους προπονητές να είναι συνεχόμενοι να ουρλιάζουν στο τέλος. Θα βραχνιάσουν και δεν θα μπορεί να μιλήσει κανένας. Ελπίζω να μην ακούσουμε γαλλικά. Ακούσαμε πριν λίγο γαλλικά, αλλά ήταν γαλλοαγγλικά. Αυτιά μπαλιά στο Light. Δυνατός παίχτης, είναι ίσως να είναι ο πιο δυνατός παίχτης της Ολύμπια. Ο Λάιτ, το νούμερο 9, είναι δυνατός παίχτης. Απ' την άλλη μεριά έχουμε ένα δυνατό παίχτη της Νέας Σαλαμίνας εκεί με το νούμερο 1, τον Άλεξ. Είναι δυνατός παίχτης, τον έχουμε δει και στο Sheffield. Πόσο δυνατός παίχτης ήταν από την στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι, πόσο άλλαξε η επιθετική γραμμή της Νέας Σαλαμίνας. Λίγο είναι γρήγορος, δεν πέφτει κάτω εύκολα. Ναι. Αλλά σήμερα. Δεν πήρε παλιές ακόμη. Δεν πήρε παλιές. Δοκίμασε μόνος του να κάνει κάτι. Αν πάρει παλιά, Γιώργο, το έδαφος, μπορεί να είναι πολύ γρήγορος. Βαθιά παλιά ξανά για την Ολύμπια. Λάιτ προσπαθεί να κοντρολάρει την μπάλα. Διώχνεται όμως από την άμυνα της Νέας Σαλαμίνας. Πάει εκεί στο Ρίτσαρτ. Ρίτσαρτ Γεωργίου. Είναι από τα αριστερά στον Άλεξ. Φεύγει. Δεν θα πέσει κάτω, κρατά την μπάλα, θα του κλέψουν όμως την μπάλα και βγαίνει ξανά η Ολύμπια μπροστά απειλητικά. Ωραίο φάουλ, ναι. Φάουλ με παρολίγο να έχουμε και κίτρινη κάρτα. Δεν θα το δώσει του Ράιαν Χέρβερ. Πρέπει να κάρτει. Θα τον καλεί κοντά του. Είναι το πεντάριο εδώ, ψηλός. Τον καλεί κοντά του για να του κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Δεν νομίζω να δοθεί η κάρτα, απλώς είναι παρατηρήσεις τις οποίες θα του κάνει. Είναι του Ντέρσι, νούμερο 6. Ήταν ένα πολύ δυνατό φάουλ. Ήταν για κάρτα αυτό.
Ναι, αλλά με έχουν δώσει λαθασμένα. Γιώργο μου, αυτή ήταν κάρτα σίγουρα, ε. Ναι, ναι. Του χαρίστηκε. Του χαρίστηκε. Φάω λοιπόν για την ομάδα της Ολύμπια με το νούμερο 10, Μπάραμον. Ένα τείχον μπροστά από τους ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας. Μπάραμον, σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρια, χάνεται και αυτή η μπάλα. Άντε τώρα, τρέξε να βρεις μπάλες. Δύο μικρή δεξιά, τρέξε να βρεις μπάλες τώρα όταν έχουν χαθεί δυο. Αυτά που είπαμε προηγουμένως και το παιχνίδι σταματάει μέχρι που να βρεθούν μπάλες για να συνεχιστεί. Πρωτάκουστο, πρωτάκουστο αυτό το πράγμα. Να χάνονται οι μπάλες, δύο μπάλες έχουν χαθεί, το παιχνίδι έχει σταματήσει. Γιώργο, ο λόγος είναι το γήπεδο εδώ, έχει πολλά σπίτια και με μπάλα, οι μπάλες χάνονται. Και οι μπάλες είναι καλύτερη σημεία, γι' αυτό οι ομάδες δεν δίνουν εύκολα την μπάλα, για να ξέρεις. Εδώ μου έχει δώσει λαθασμένα, εδώ μου βάζει το νούμερο 6 ο φίλος μου Γεωργίου με τον Ξουρί. Ενώ... Πάρε μονία. Μπάρις είναι το νούμερο 6, ενώ εδώ έχει το νούμερο. Μας έχει πέσει και το στυλό. Κάπου θα χάθηκε. Αφού κρατάμε εδώ. Μπάρις, ε. Μπάρις το νούμερο 6. Και 5 οξουρίς. Έλα. Ευχαριστώ. Thank you. Πίσω η μπάλα. Διώχνεται όμως από την άμυνα της Νέας Σαλαμίνας και κόντρες κερδίζει ο Ρίφατ. Κερδίζει. Μπαίνει απειλητικά στα καρέ, τραβάει σου την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία για την Σαλαμίνα. Από λάθος του αμυντικού, Γιώργο. Στην πρώτη της ευκαιρία. Όταν το ρολόι μας δείχνει ότι περάσαμε 20 λεπτά στο πρώτο μέρος, στο 0-0. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θα μας πιάσουν τα μεσάνυχτα. θα έχουμε και extra time και θα έχουμε και πέναλτι. Καθόλου παράξενο. Ας ζούμε τα πράγματα. Βέβαια, τώρα έχει αρχίσει. Το παιχνίδι βρίσκεται στα ίσια. Γιώργο, να πούμε ότι ο κόσμος είναι πολύ λίγος ο κόσμος. Είναι λίγος ο κόσμος, αλλά περισσότερος από ό,τι ανάμεναν ορισμένοι. Ενώ στο παιχνίδι το περασμένο με το ΑΠΟΕΛ ήταν περισσότερος κόσμος. Ακόμη και υπήρχαν διπλάσιο. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν πολλοί νέοι. Και οικογένειες. Ναι, σε αυτό το παιχνίδι υπήρχαν οικογένειες. Γι' αυτό. Αλλά και σε αυτό το παιχνίδι βλέπουμε να έχει κόσμο. Έξω η μπάλα, ξανά. Χάνεται κι αυτή. Όχι. Αυτή δεν χάνεται. Τυχώς. Πάει στις κερκίδες. Όταν παίζει η κόμιξε πήρε, είναι όλοι χωριό, οικογένειες, όλα ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και έρχονται ο οικογενειακός. Ναι, ναι. Απόλυτο δίκιο. Τώρα δούμε. Θα βρούμε μπάλα. Βρέθηκε. Έχουν χαθεί δύο μπάλες, κάποιος θα πάει να τις φέρει. Η μπαλιά πίσω, ο Μούρα τρέχει να προλάβει, ο οποίος δεν φάνηκε ακόμη. Ο Μούρα δεν φάνηκε ακόμη στο παιχνίδι. Γιώργο, ούτε στο Σεφί φάνηκε. Ναι, ναι, δεν φάνηκε ακόμα στο παιχνίδι. Η Αθήνα είναι πολύ overrated. Ο Άλεξ, το βλέπεις, είναι έξυπνος παίχτης, ξέφυγε εκεί.
Βγάζει σέντρα. Η Ολύμπια πίσω κάνει αρκετά λάθη στην άμυνα. Είναι πολύ κόφιτα. Ναι, ναι, εντάξει, τους βλέπω, μπάλα, τους βλέπω και, από την, και από τη μεριά της Νέας Σαλαμίνας πάνε να γίνονται κάποια λάθη στην άμυνα. Μούρατ, από τα δεξιά. Έτοιμο να ξεφύγει, ξεφύγει από εκεί, ξεφεύγει ωραία, έτοιμο για σέντρα. Βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, κοντράρι, μπάλα πάει στον τερματοφύλακα. Καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα, η καλύτερη του παιχνιδιού. Του παιχνιδιού μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο 25ο λεπτό. 0-0. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΔΑ UK. Το Challenge Cup. Ωραία παλιά για την διαδρομή της Σαλαμίνας. Σουτ ωραίο. Πάει μπάλα παρολίγο να είχαμε τέρμα. Ωραιότατο σουτ από το Ρίφατ. Ο Ahmet Rifat έπιασε ένα κέραυνο βόλο σουτ με το αριστερό. Η μπάλα πραγματικά έξισε. Έξισε το αριστερό κάθε δοκάρι της θεστίας του τερματοφύλακα του Ακρινάρ. Ωραία παλιά του Μούρα Τιωρό. Ναι, ναι, ωραία παλιά. Ωραίο σουτ. Στην τελική όμως η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι να πάει στον πλεχτό. Πέρασε ξιστά από το οριζόντιο δοκάρι. Η Ολύμπια στην επίθεση τώρα. Λαΐρτ χάνει την μπάλα. Χαιρετίζουν τη Νέα Σαλαμίνας που άρχισαν να μπαίνουν στο παιχνίδι. Ήταν όπως το πετρολοκίνητο. Πέρασε λίγη ώρα για να πάνε. Παίρνει ο Άλεξ την μπάλα. Ωραία στο χώρο του κέντρου. Ρίφατ πατάει στο Μούρατ. Μούρατ θα έχει δεξιά προς τον Τσάμπι. Τη δίνει στο Τσάμπι. Τρέχει ο Τσάμπι να προλάβει την μπάλα. Την προλαβαίνει πάνω στη γραμμή. Έτοιμος για σέντρα. Βγάζει σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Διώχνεται. Ωραίο σουτ. Κοντράρι ξανά η μπάλα. Μούρατ ξανά η παλιά. Στα καρέ. Κεφαλιά με το χέρι πήγε να την πάρει. Ο Ρίτσαρτ Τσορτσίου είναι σε θέση offside. Καλά αυτό το τρίλεπτο, η Νέα Σαλαμίνα μπήκε ωραία στο παιχνίδι. Πήρε στροφές η Σαλαμίνα. Πήρε στροφές. Σε αυτό το τρίλεπτο είδαμε την παλιά Σαλαμίνα. Που είναι η πιο έμπειρη ομάδα. Για να δούμε. Για να δούμε, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να αλλάξουν τα δεδομένα και να δούμε καλό παιχνίδι. Βαθιά παλιά για το live. Φεύγει ωραία. Ο τερματοφύλακας όμως πάνω στη γραμμή προλαβαίνει την μπάλα πρώτου Λαΐρτ, ο οποίος είναι δύσκολος παίχτης, δυνατός παίχτης και είναι αυτό που πρέπει να προσέξει άμυνα της Νέας Σαλαμίνας περισσότερο. Η Ολύμπια παίζει μακριά μπάλια συνέχεια στο Λάρτη. Ναι, 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 είναι ο μοναδικός παίχτης ο οποίος προσπαθεί. Ο μοναδικός παίχτης ο οποίος θα δημιουργήσει το πρόβλημα στην άμυνα της Νέας Σαλαμίνας. Είναι εντελώς μόνος του δυστυχώς. Ναι, ναι. Το νούμερο 8 είναι ο Ντέρση. Κρατά την μπάλα. Γυρεύει κάποιο στήριγμα ο Ντέρση. Παθιά μπαλιά. Πάει όμως ξανά στον τερματοφύλακα εκεί. Τον Ακρινά μπροκάει την μπάλα πρώτου Ρίτσαρτ Τζορτζίου. Η μπάλα παίρνει αρκετά ύψος, πάει στον Χρυσάνθου. Χάνει την μπάλα. Χαιρίζουν οι ίδιες Ολύμπιας με το νούμερο 10 στην πλάτη. Ωραία, ωραία, ωραία. Μπάριμον. Ωραία μπαλιά ξανά. Έρχεται όμως εκεί ο Ανδρέας Τσάμπι να πάρει την μπάλα. Να δώσει προς τα δεξιά στο Ρίτσαρτ. Ρίτσαρτ πάνω στη γραμμή. Βγαίνει η επίθεση στη Νέα Σαλαμίνα. Ξανά πίσω στο Μούρατ. Με το αριστερό πόδι ο Μούρατ γυρεύει τον Άλεξ. Θα το βρει. Ωραία σταματάει την μπάλα ο Άλεξ. Πάει το Μούρατ με το αριστερό πόδι κοντρολάρι. Βγάζει εκεί σέντρα. Διώχνεται όπως ήταν από την άμυνα. Χάνεται ξανά η μπάλα. Άλλη μπάλα φεύγει. Για να δούμε ποιος θα φέρει την μπάλα αυτή. Χρυσάνθου. Παίρνει την μπάλα προς τα πίσω, ξανά. Χρυσάνθου κρατάει την μπάλα. Γυρεύει κάποιο στήριγμα. Θα βρει τον Άλεξ. Άλεξ από τα αριστερά προσπαθεί να ξεφύγει από έναν αντίπαλο. Θα καταφέρει, θα βγάλει παλιά, όμως θα κοπεί εκεί από την άμυνα της Ολύμπια. Ξανακερδίζουνε οι της Νέας Σαλαμίνας. Άλεξ προσπαθεί να ξεφύγει από δύο αντιπάλους. Κρατάει την μπάλα πάνω στη γραμμή.
και προσπαθεί να ξεφύγει εκεί να βγάλει σέντρα, βγάζει χαμηλά, ο διαιτητής θα δώσει ένα φάουλ πάνω κοντά στο σημαίακι του κόρνερ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Όταν στην προσπάθειά τους να διώξουν την μπάλα, έκαναν φάουλ πάνω στον Άλεξ. Με αυτό το φάουλ θα φέρει αρκετό κόσμο στα καρέ της εστίας της του Ακρινάρ, ο οποίος δίνει τις οδηγίες. Αρκετός κόσμος μαζεύεται, η μπάλα παίρνει ύψος στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιές, πάει πού η μπάλα, πάνω από το οριζόντια δοκάρια. Καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Xiouri. Με τον Xiouri, ωραία κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι πολύ ψηλά. Ναι, ναι. Άρχισε να βλέπουμε ένα πιο κινητικό παιχνίδι. Μια πιο καλή Σαλαμίνα. Ναι, ναι. Και από τις δυο ομάδες. Καλό παιχνίδι. Και έχουν περάσει 30 λεπτά στο πρώτο μέρος, πάντως στο 0-0. Και αυτό που ακούτε τώρα, το σκύλο να γαυγίζει, είναι του Προέδρου του Κόμπα. Έχει φέρει και το σκύλο να παρακολουθήσει το παιχνίδι σήμερα. Είναι προεδρικό σκύλος και άρχισε να γαυγίζει. Ευτυχώς, τουλάχιστον έχουμε και φιλάθλους σκυλιά. Μάλιστα. Σωματοφύλακας της Τζούλης. Ωραία, Λάιρτ, μπαίνει ωραία αμυντικά στα καρέ της Νέας Σαλαμίνας. Εκεί όμως θα διώξουν οι αμυντικοί. Μαζί με τον Μπόρις. Μουράτ. Μπάλα πίσω, φάουλ για τον Μούρα στο χώρο του κέντρου. Στα γρήγορα θα εκτελεστεί το φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα. Πάει και στο Ρίφατ. Ηρεύει κάποιο στήριγμα. Ο Ρίφατ θα δώσει την μπάλα προς τον Χρυσάνθου, προς τα πίσω. Χρυσάνθου. Θα βγάλει παλιά, για να δούμε. Βγάλει προς το χώρο του κέντρου. Ξανά Χρυσάνθου. Η Νέα Σαλαμίνα μπαίνει απειλητικά. Θα δούμε, η μπάλα θα πάει out για τον τερματοφύλακα. Κάνε πολύ καλή δουλειά και ο Γεωργίου. Ναι, 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 ναι. 30 λεπτά στο πρώτο μέρος. Ολύμπια Σαλαμίνα είναι στο 0-0. Ένα παιχνίδι για το Challenge Cup. Και αυτοί που θα κερδίσουν θα σηκώσουν σήμερα τον κύπελο. Κάποιος θα κερδίσει. Διότι δεδομένου ότι δεν έχει replay το παιχνίδι, έχει παράταση και απευθείας χτύπημα πέναλτι σε περίπτωση που το παιχνίδι μέχρι το 90 λεπτό, μέχρι το 120 τελειώσει στο 0-0 ή στο ισοπαλία. Δεν βλέπω παράταση. Δεν βλέπω παράταση. Δεν βλέπεις. Για να δούμε. Θα ανοιχτεί Σαλαμίνα μετά και θα ανοιχτεί. Για να δούμε πώς θα είναι το παιχνίδι. Πέτρο μου, δεν ξέρει κανένας. Αν είχαμε αυτές τις προβλέψεις, θα είμαστε εκατομμυρούχοι, ε! Γιώργο! Μπαίνει ωραία ξανά η Ολύμπια, θα διώξουν όμως Χρυσάνθου προς το χώρο εκεί που είναι ο Ρίφατ. Ρίφατ στο Μουράτ. Μουράτ θα κερδίσει τι? Ο επόπτης εδώ, ο Χουσέιν Σαλίχ, έχει δώσει ένα offside για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Καλός παίχτη, Γιώργο, το Γιώργος. Ναι, ναι, ναι. Νεαρός Κύπριος, πολύ καλός. Βαθιά, παλιά, που στο... Πού είναι, κανένας? Όχι. Τρέξε εκεί ο Τσάμπι. Να δώσει προς το Ρίτσαρτ Τζορτζίου. Ρίτσαρτ Τζορτζίου, στο χώρο του κέντρου. Ξανά στο Ρίφατ. Ρίφατ θα δει τον Άλεξ από την άλλη μεριά. Θα τη δώσει. Έτοιμο να ξεφύγει και έτοιμο να τραβήσει σούτ. Δεν θα του δώσουν περιθώριο και αναγκάστηκε να δώσει την μπάλα προς τα πίσω. Φεύγει η μπάλα. Από τον Τέρση. Ένα σούτ πάνω από τα δοκάρια. Αλλά ξετίνγαγε. Ναι. Γιώργο, η διαφορά στις δύο ομάδες. Σαν να μην παίζει στο πάτωμα
ενώ η Ολύμπια παίζει με παλιά συνέχεια. Ναι, ναι, παίζουν, δυστυχώς, παίζουν μαζί με τον Light εδώ. Όλο χάνω την μπάλα. Ναι, παίζουν με τον Light συνέχεια, διότι δεν έχουν άλλο επιθετικό. Ενώ εσένα μήνα μπορεί να παίζεις με δύο-τρεις επιθετικούς, με τον Richard, με τον Alex. Τρέχει να δούμε αν προλάβει την μπάλα εκεί. Ο Τέρση. Γυρεύει κάποιο στήριμα ο Τέρση. Και κερδίζει τη φάουλ. Δηλαδή θα δώσει το πλεονέκτημα. Και χάθηκε για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Κοντράρι μπάλα. Και μπάλα πλάγιο. Προς τις κερκίδες αυτή τη φορά. Η άμυνα της Ολυμπιάς ολολάθηκαν. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω... Παρακράουν την μπάλα συνέχεια. Είναι δύσκολο κάποια στιγμή όταν σου κάνουν επιθέσεις και τα τέρματα σημειώνονται με κάποια λάθη, όπως λάθη τώρα πήγε να κάνει ο Άλεξ. Η μπάλα πίσω στον Xiouri, έμπειρος παίχτης, χρόνια στην ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Και πολύ καλός χαρακτήρας. Δείχνει στον Μπάρι. Ναι, ναι. Μπάρι, μια ωραία μπαίνει μέσα. Δεν θα το σταματήσει κανένα, δείχνει τον Άλεξ. Πάλι offside. Σε θέση offside ο Άλεξ. Η Σαλαμίνα, αν παίξει με τον Ρίτσα Γεωργίου στα δεξιά, είναι πάντα μόνος του. Δεν έχει πάρει μπάλα ακόμη. Ναι, και παίζει περισσότερο η Σαλαμίνα με τα αριστερά. Ναι. Παίζει περισσότερο με τα αριστερά, με τον Άλεξ περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι οδηγίες του Γεωργίου ή οδηγίες των ίδιων των παιχτών. Κάποτε οι ποδοσφαιριστές ακολουθούν το δικό τους το αισθηκτό. Δεν ακολουθούν και τις οδηγίες του προμονητή πώς να παίξουν. Έπαιξε και εσύ παλιά με τον Ολυμπιακό, έκανε τα κέφια τα δικά σου κάποτε. Κάποτε, Γιώργο μου. Πέτρο, θυμάσαι. Ξεχνάμε αυτά. Θύμισε μου λίγο τον Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακό Λευκοσία. Ο Μαλάρ, ήταν πέτρο στην Ελλάδα. Ναι. Κύπρο, Ελλάδα. Ήταν τότε. Κορδάκι, Ισπανία. Και 69. Το 70 που έφυγα. 69, 70. Ήταν, παίζανε 8 του Ολυμπιακού σε εθνική Κύπρο. Να καταλάβεις. Μπράβο. Είμαι σίγουρος ότι με θυμάσαι αυτά τα χρόνια, ε. Και εγώ μα ξέχασα τα χρόνια. Έχεις φωτογραφίες. Πολλές. Ωραία. Πολλές. Ωραία. Πήγα να είμαι στην Ελλάδα, Γιώργο. Ήμουν 17 χρονών. Από ξέρω πάρα στην Ελλάδα. Ήταν κάτι χρόνια, δηλαδή ξέχασα. Τι να σου πω. Τώρα σε βάλω στο γήπεδο πόσα λεπτά πάει. 4. Δεν θα αντέξω. Σίγουρα. Ο συνάδελφος ο Πέτρος ο Μιχαήλ από το περιοδικό, το ποδόσφαιρο. Φούτμπολ μαγαζίν. Φούτμπολ μαγαζίν. Βαθιά μαλλιά λαθασμένα για από πλευράς του Μουρατ. Θα πάρει ο τερματοφύλακας, θα κοντράει με το στήθος και θα δώσει συνέχεια για την ομάδα της Ολύμπια. Ο Σέλα. Τον αφήγησα μόνο του. Φεύγει ωραία ο Πιτσιρικάς. Μπαίνει απειλητικά στα καρέ της Νέας Σαλαμίνας. Έτοιμος για τσούτ. Πέφτει κάτω, φάουλ, κερδίζει πάνω στη γραμμή. Σε πάρα πολύ καλή θέση και παίζουμε 42 λεπτά. Ο διαιτητής θα καλέσει κοντά του με βαστά την κίτρινη κάρτα. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα πάρει κίτρινη κάρτα, ο Xiouris, ε. Ναι, ναι, θα πάρει κίτρινη κάρτα ο Xiouris. Ναι, θα την δώσει την κίτρινη κάρτα, την κρατάει στα χέρια του. Στο 42 ο Xiouris παίρνει κίτρινη κάρτα. Πάνω στη γραμμή ένα φάουλ για την ομάδα της Ολύμπια. Ναι, 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 ναι. Ο νεαρός είναι ωραίος παίχτης. Ο Λάιρτ, ναι. Το 8 θα το κάνει, για να δούμε. Ο Ράιτ. Ο Ράιτ. Αν είναι right ή wrong. Τώρα δούμε. Είναι σπεσιαλίστης, δεν ξέρω αν ήταν ο Λάιερ. Ελπίζω να μην πάει να χαθεί για αυτή η μπάλα. Να πάει στα σπίτια εκεί. Αυτοί οι πιτσιρικάδες που έχουν τα σπίτια εκεί, είμαι σίγουρος ότι έχουν αρκετές μπάλες. Σπουλάνε, Γιώργο. Αυτά φορές, 100, αυτές είναι πράγματα. Right, έτοιμο για shoot. Κοντράρι μπάλα στα σώματα της Νέας Σαλαμίνας και πάει corner. Καλή ευκαιρία για την Ολύμπια, αλλά η μπάλα κόντραρε πάνω στα σώματα των αμυνωμένων. 3 λεπτά πριν το 45 λεπτό, πάντοτε στο 0-0, ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK. Τηλέφωνο 0800 036 078.
0-0, 78, ένα σούτ τώρα από πλευράς της Ολύμπιας, πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Το 0-0. Χτυπιέται η μπάλα. Πάει στον Άλεξ. Χάνει την μπάλα. Κερδίζουν ξανά της Ολύμπιας. Ξανά η Σαλαμίνα στην επίθεση. Πάνω στην, πάνω στο γραμμή του κέντρου γυρεύει κάποιο στήριγμα. Ο Άλεξ θα δώσει στον Χρυσάνθου. Άλλη καραβάν παλιά ο Χρυσάνθου. Ναι, Γεωργίου μόνο του εδώ. Ρίτσα Γεωργίου μόνο του εδώ. Θα πάρει την μπάλα εκεί. Ο Τσάμπι. Τσάμπι. Δίνει τώρα. Ωραία στο Μούρατ. Μούρατ κοντράρει μπάλα πάνω του και πάει έξω. Πάει ελεύθερο για τον τερματοφύλακα. 44 λεπτά στο πρώτο μέρος, 0-0. 7 left. Έχω πάρει άλλη, έχω δώσει το δικό μου το ρολόι. 7 minutes λέγει ο τέταρτος διαιτής. Ναι, θα έχει δίκιο. Θα έχει δίκιο, ναι. Έχει δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο. Έχουμε την ομάδα της Ολύμπιας με τον Γιάννη. Τον Τζόρτζ να κρατάει την μπάλα. Γίνεται ωραία σέντρα, πάει στον τερματοφύλακα. Εξακολουθεί να παραμένει το 0-0. Ωραία, βγαίνει μπροστά ο Τζορτζίου. Γυρεύει κάποιο στήριγμα. Ρίφατ. Έχει τον Ρίφατ, έχει τον Άλεξ. Ωραία, δίνει στο Ρίφατ. Ο Ρίφατ μπει αμυντικά. Θα πάει όμως η μπάλα στον τερματοφύλακα. Τον Ακρινάρ θα μπλοκάρει την μπάλα. Καλή ευκαιρία. Έχετε εκεί ο Τσάμπι, γρήγορος, δυνατός παίχτης. Θα κερδίσει την μπάλα. Ναι, και θα μπει αμυντικά στα καρέ. Θα κερδίσει και τις κόντρες. Πέφτει κάτω. Ο διαιτητής δεν θα δώσει τίποτα. Και η επίθεση είναι για την Ολύμπια. Πάραμον. Έρχεται η μπάλα, διώχνεται πλάγιο. Σύμφωνα με το ρολόι του επόπτη, 5 λεπτά. Σύμφωνα με το δικό μας ρολόι, είχαμε τελειώσει τώρα. Όπως και εγώ τα πράγματα. Δεν βιάζομαι εγώ να τελειώσει το ρολόι μου, πρέπει να βιάστηκε. 5 λεπτά πριν το 45 λεπτό, πάντως το 0-0. Σε ένα παιχνίδι που δεν έχουμε δει ακόμα καλές φάσεις με την Ολύμπια, τώρα να είναι στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Ανταλλάσσουν παλιές, η μπάλα θα δοθεί προς τα πίσω και θα ξεκινήσει μια επίθεση για την ομάδα της Ολύμπια. Βαθιά παλιά στα σίγουρα θα είναι. Με το νούμερο 2. Εύρε. Ο Εύρε. Εκεί γίνεται το σώσε. Ταυρομαχίες. Γίνεται το σώσε εκεί. Έχουν αλλάξει τώρα. Πήγε ο Ρίτσαρντ από την άλλη μεριά. Ήρθε ο Άλεξ από εδώ. Είναι μια τακτική. Είμαι σίγουρος ότι στα αποδυτήρια θα πέσουν σφαλιάρες, ε. Είμαι σίγουρα, όλο λάθη κάνουν, yes. Θα πέσουν σφαλιάρες και από τους δύο προπονητές με τα απανοτά λάθη στις άμυνες τους ιδίως. Και δύο ομάδες, ε. Ναι, και δύο ομάδες. Το παιχνίδι όμως είναι ισοδύναμο. Ναι. Ισοδύναμο παιχνίδι. Ωραία. Και Ολύμπια. Με τον Πάραμον.
πέφτει κάτω, δεν θα δώσει τίποτα ο διαιτητής. Ξανά η μπάλα πάει, πάει εκτός παιδιάς. Ελεύθερο για την τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας. Τον Ντάρεν. Ντάρεν. Βρισκόμαστε στο 43ο λεπτό, πάντοτε στο 0-0, ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK, 0800-036-078 για το Challenge Cup μεταξύ της Νέας Σαλαμίνας και της Ολύμπια. Η Νέα Σαλαμίνα με τον Ρίτσαρτ προσπαθεί να ξεφύγει εκεί, όμως η άμυνα της Ολύμπια θα ξαναδιώξει την μπάλα. Η μπάλα στον Λάιρτ, ένας από τους γρήγορους και δυνατούς ποδοσφαιριστές της Ολύμπια, θα κερδίσει την μπάλα και δίμο να βγάλει κάποια παλιά προς την εστία της Νέας Σαλαμίνας. Παλιά προς τα πίσω. Βγαίνει μπάλα, πάει στον τερματοφύλακα, αποκρούει εύκολα και δίνει στον Ρίτσαρτ Γιορτζίου. Απ' τα δεξιά έχει τον Μούραντ δίπλα του. Έχει τον Ρίφατ. Δίνει στον Ρίφατ την μπάλα. Ρίφατ. Γυρεύει ένα στήριγμα, θα δω και στον Μούραντ τρέχει, όμως η μπάλα θα τη διώξουν οι της Ολύμπια. Παράμον, κρατάει την μπάλα. Ωραίος ο πιτσιρικάς, όμως θα του κλέψουν την μπάλα. Ο Ράιαν Χέρβερτ. Ξανά λάθη από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας. Μπαίνει απειλητικά ο πιτσιρικάς μέσα στα καρέ, όμως εκεί έρχεται ο Ξουρίς να διώξει την μπάλα. Να πάρει ο Πάραμον την μπάλα. Πάραμον έτοιμο να βγάλει σέντρα. Βγάζει σέντρα η μπάλα. Διώχνεται ξανά από το Ξουρί. Και Άλεξ, δυνατός παίχτης, γρήγορος, δεν μπορεί να δώσει την μπάλα. Στο Μούραντ. Μούραντ, τρέχει ο Γιορτζίου από την. Μόνος του θα κάνει κάτι το περισσότερο. Θα πέσει κάτω. Ήταν φάουλ, αλλά ο διαιτητής θα δώσει συνέχεια. Ένα λεπτό πριν το 45 λεπτό. Στο 0-0. Ένα παιχνίδι για το Challenge Cup μεταξύ της Ολύμπιας και της Νέας Σαλαμίνας από το ωραίο. Το ωραίος παίχτης. Είπαμε ότι είναι ωραίος παίχτης ο Λάιρτ. Μόνος του. Και δυνατός θα του πάρει την μπάλα, αλλά εκεί έρχεται ο Τσάμπι. Είναι παλικάρι. Παλικαρίσια, ναι, παλικαρίσια, κλέψε την μπάλα. Στα γρήγορα. Και φτάνουμε προς το τέλος του πρώτου 45 λεπτού. Ανδρέας Αναστασίου είναι υπεύθυνος των διαιτητών. Παιχνίδι σήμερα, ωραίο, ο τελικός Challenge Cup μεταξύ της Ολύμπιας και της Νέας Σαλαμίας. Πώς βλέπεις το παιχνίδι, Ανδρέα μου? Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως το παρόν. Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ. Και μπάλα πάει παρολίγο να είχαμε τέρμα εκεί με τον Άλεξ, όμως κόπηκε πάνω στη γραμμή από τους αμυντικούς της Ολύμπιας. Ένα παιχνίδι που είναι το τελευταίο παιχνίδι. Το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Είναι η διαφήμιση του ποδοσφαίρου του παρικιακού πρωταθλήματος. Και βλέπουμε ότι παίζεται αυτός ο τελικός σε ένα ωραιότατο γήπεδο, όπως είναι το γήπεδο του Haringey Borough, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Η προσέλευση του κόσμου, όπως τη βλέπεις. Μπορούσαν να είχαν περισσότερους. Περίμενα πως ήταν περισσότερο ο κόσμος, αλλά δυστυχώς ο καιρός μας, επειδή ήταν λίγο ζέστη σήμερα. Προτίμησε ο κόσμος να κάνει σούπλα στο σπίτι. Όπως και έχουν τα πράγματα, ευχαριστώ, Ανδρέα μου, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Τρία λεπτά καθυστέρηση. Στα τρία λεπτά, αν μπορούν να συμβούν κάτι, ήταν μια καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Πάνω στη γραμμή έκοψαν οι αμυντικοί. Ήταν καλύτερη ευκαιρία. Ναι, πάνω στη γραμμή έκοψαν οι αμυντικοί της Ολύμπια. Βγαίνει μακρινή παλιά σε θέση offside το Light. Στα γρήγορα, Χρυσάνθου, απ' τα αριστερά. Είναι 3-3 ώρα. Δεξιά ο Γιώργης, μόνο συνέχεια. Άλεξ, ωραίος, δυνατός, παίχτης, θα μπει απλητικά στα καρέ, παίρνει, πέφτει κάτω, έχασε την μπάλα. Ξανά η άμυνα της Ολύμπια να ξεκαθαρίσει και να βγει στην αντεπίθεση.
Φάουλ στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Ολύμπια. Ξαλαφρώνει λίγο. Δίνει ευκαιρία να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές με αυτό το φάουλ. Τώρα έχει πάρει στροφή η Σαλαμίνα. Ναι, ναι. 5 λεπτά, Γιώργο. Πιέζει πάρα πολύ. Είδαμε καλό παιχνίδι τα τελευταία 5 λεπτά. Να δούμε. Είμαι σίγουρος ότι στα αποδυτήρια, όπως ανέφερα προηγουμένως, θα πέσουν σφαλιάρες και φωνές. Δεδομένου ότι έχουν γίνει πολλά λάθη από πλευρά αμυντικής γραμμής και τη επιθετική γραμμή. Βέβαια και το δύο ομάδο. Λάιρτ. Προσπαθεί, κάνει φάουλ. Ναι. Ο υπόπτης από την άλλη μεριά, εκεί ο Ρόμπερσον, έδωσε ένα φάουλ για τον αμυντικό της Νέας Σαλαμίνας. Ένα παιχνίδι που είναι μια προσφορά από την Σίτα UK. 0800-036-0078. Χτυπιέται η μπάλα. Η τελευταία ίσως επίθεση για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα. Ναι, και αυτό είναι το σύριγμα του διαιτή για τη λήξη του 45 λεπτού που βρήκε τις δύο ομάδες το 0-0. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι κοντά σας σε 10 περίπου λεπτά. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή πίσω στο γήπεδό μας εδώ στο Haringey για την μετάδοση του δευτέρου 45 λεπτού. Το πρώτο 45 λεπτό τέλειωσε με 0-0 μεταξύ της Ολύμπιας και της Νέας Σαλαμίνας. Ήταν ένα καλό παιχνίδι με νευρικότητα, θα έλεγα, το πρώτο 45 λεπτό. Ήταν παραπάνω νευρικό παρά τεχνικό. Χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Είμαι σίγουρος ότι μπαίνοντας στα αποδυτήρια, οι προπονητές των δύο ομάδων θα έδωσαν το δικό τους μήνυμα στις ενδεκάδες τους να παίξουν καλύτερο παιχνίδι. Στον χώρο του κέντρου για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας τώρα, μαζί με τον Μπάρις. Δηλαδή πίσω στο Χρυσάνθου. Χρυσάνθου. Ωραία παλιά. Εκεί που είναι ο Ρίφατ. Ρίφατ θα δει τον Αλέξ. Αλέξ προσπαθεί να ξεφύγει. Θα του κάνουν φάουλ. Θα αφήσει ο διαιτητής την φάση να συνεχιστεί. Προσπαθεί να διώξει εκεί ο Ακρινά. Και διώχνεται. Πίσω δεν υπάρχει κανένας ποδοσφαιριστής της Ολύμπια να τρέξει να διεκδικήσει την μπάλα. Και ο Μπάρις θα πάρει την μπάλα μόνο στον ενόχλητος και θα δώσει στον Χρυσάνθου. Χρυσάνθου, από τα αριστερά. Θα δώσει στον χώρο του κέντρου, θα δώσει εκεί που είναι ο Ράιαν. Ράιαν, θα δώσει στον Τέρση. Τέρση, βαθιά, μπαλιά, για να δούμε εκεί. Κερδίζει η Νέα Σαλαμίνα ένα φάουλ που έχουν κάνει πάνω στο Ρίτσαρτ Τζορτζίου. Για να δούμε τις οδηγίες που έχει πάρει η δεκάδα της Νέας Σαλαμίνας, που μπήκε λίγο πιο επιθετικά με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την Σίτα UK, 0800-036-0078, να φέρει αυτό το φάουλο ο κόσμος στα καρέ της εστίας του Ακρινάρ. Τρίτη μπάλα πάει στα δοκάρια, διώχνεται από την άμυνα. Δεν υπάρχει κανένας επιθετικός της Ολύμπια και ξανά η Νέα Σαλαμίνα με τον Χρυσάνθου να βγάζει παλιά στο πουθενά. Λαθασμένη παλιά. Πήγε να σημαδέψει τον Άλεξ, αλλά η μπάλα εκτός παιδιάς. Πίσω στον Ακρινάρ με στήθος μπλοκάρει την μπάλα και διώχνει στον χώρο του κέντρου που δεν βρίσκεται κανένας πάλι από την ομάδα της Ολύμπια που παίζουν περισσότερο στην άμυνα. Με τον Λαϊρτ να βρίσκεται μόνο στην επιθετική γραμμή. Λούκας, δίνει μπάλα προς τα πίσω. Βαθιά παλιά σε θέση offside. Ο Γιάννη, σύμφωνα με τον επόπτη, τον Χουσέιν Σαλίχ. Μούρατ, χάσε την μπάλα. Κέρδισαν ήδη στο Ολύμπια. Το Γιάννη είναι προς τα δεξιά. Ωραία παλιά. Γιάννη, όχι.
Το νούμερο 15 ήταν ο Λούκας. Και είσαι πλάγιο. Έρχεται ο Ευρέν να πάρει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Να το εκτελέσει λαθασμένα, να κόψουν για τη Νέα Σαλαμίνας. Χρυσάνθου. Μπήκε στο Ράιαν. Ράιαν στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Έδωσε στον Τέρση. Και αυτός προς τα δεξιά. Στο Τσάμπι. Ντέρση ξανά. Μπαίνει απειλητικά, θα κερδίσει την μπάλα. Ναι, κερδίζει την μπάλα. Ωραιότατα μπαίνει απειλητικά στα καρέ της Ολύμπια. Γυρεύει κάποιο στήριγμα, θα δούμε αν τα καταφέρει. Και θα διώξουνε. Βγαίνει ωραία σέντρα. Δεν θα βρεθεί κανένας εκεί της Νέας Σαλαμίνας να διεκδικήσει την μπάλα. Και ξανά η Ολύμπια με το Λάιντ βαθιά μπαλιά και να κερδίσει την μπάλα. Δυνατός παίκτης μπαίνει απειλητικά στα καρέ, τραβάει σουτ πάνω από το οριζόντιο καρέ. Καλή ευκαιρία για την ομάδα της Ολύμπια που αν δεν προσέξεις τον Λάιρ θα σου κάνει τη ζημιά. Μίκος Χρυσοστόμου, Πέτρος Μιχαήλ, δύο καλοί συνάδελφοι που βρίσκονται πάντοτε κοντά μας όταν παρουσιάζουμε παρικιακό ποδόσφαιρο. Μίκο Χρυσοστόμου, you finish from the photos now, eh? Yeah, it's getting a little bit too dark now. Yeah, yeah. Now I'm in the first half. Olympia settled quicker. They're pushing the ball a bit more crispier passing, and then Salamina took them about 30 minutes before they start going. But the last 15 minutes, they had the edge. Now we see both teams are really attacking now. Yeah. Thank you very much, Pedro. Βγαίνει ωραία μπαλιά για τη Νέα Σαλαμίνα, κεφαλιά, πάει πού, πάει στον τερματοφύλακα, πέφτουν και δύο κάτω. Φάουλ. I like that try that Salamina's Alex has been playing on the left wing and yeah. We know in Sheffield, yeah. He roasted three. He changed the whole game. Yeah, exactly, so I don't know why George... He's a very, he is a very strong player. Yeah. Let's see. What instruction they give him in... No, I said, but occasionally you don't have to stay in one place. Yeah. Just move in between the game, 10 minutes to... They mistake that they use Richard Georgiou at all. They change together. Yeah. He doesn't get the ball. Yeah. It's very dangerous. Let's see. So far it's an even game, George. Yeah. Let's see. Ωραία, δεν επιστρέφουμε πίσω να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι ο αγώνας είναι μια προσφορά από την Cita UK 0800-036-0078. Τηλεόραση, ίντερνετ, τηλέφωνο. Και να δούμε το ρολόι μας τώρα. Λέμε ότι πάμε 5 λεπτά στο δεύτερο μέρος. 5 λεπτά στο δεύτερο μέρος, η Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται στην επίθεση. Κερδίζουν οι της Ολύμπια και βγαίνουν στην επίθεση, όμως εκεί θα κόψουν τη Νέα Σαλαμίνας και η μπάλα παίρνει αρκετά ύψος. Πάει εκεί που είναι ο Κακαλίογλου με το νούμερο 7. Ξανά! Αμπηλικά μπαίνει ο Γιάννη, κόβει όμως ο Χρυσάνθου, δυνατός παίχτης, θα κόψει την μπάλα και θα δώσει προς τον Άλεξ. Άλεξ από τα αριστερά, πολύ γρήγορος παίχτης, φεύγει αμπηλητικά, έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα, μπαίνει, βγαίνει η σέντρα, κόβεται όμως εκεί από τον Ράιτ σε κόρνερ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Όταν πάμε στο 5ο λεπτό και βλέπω τον προπονητή των Γεωργίου να ετοιμάζει μια αλλαγή με τον κύριο τον Πορτού να περνάει στο παιχνίδι. Έτοιμο να αλλάξει ο κύριος Πορτού και να μπει στο παιχνίδι με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Παίρνει τις οδηγίες από τον προπονητή του. Και να δούμε. Ο Άλεξ είναι κίνδυνος θάνατος, Ναι, πάντοτε είναι ωραίος παίχτης, τον έχουμε δει. Τώρα δούμε ποια αλλαγή ετοιμάζει να κάνει ο Γεωργίου. Να βγάλει τον Μουράτ έξω και να βάλει τον κύριο τον Πορτού. Για να δούμε. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ωραία ξανά η επίθεση για τη Νέα Σαλαμίνα. Βγαίνει ωραία σέντρα για τον Μουράτ, προσπαθεί να κοντρολάρει την μπάλα, θα την κοντρολάρει, όχι. Θα την κερδίσει ο τερματοφύλακας ο Ακρινάρ. Με δεύτερη ευκαιρία, προσπάθεια. Ευκαιρία. Καλή ευκαιρία. Και βλέπω τον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας να έχει τον Χάρισον Τζορτζίου. Να έχει τον Κρίστιαν Αρτιματή, να έχει τον Λόρενς Κωνσταντή και να έχει και τον κύριο Πορτού. Ο κύριο Πορτού έχει πάρει κάποιες οδηγίες από τον διαιτή, από τον προπονητή του, να μπει στο παιχνίδι. Κάνει την προθέρμασή του και θα μπει σύντομα στο παιχνίδι. Πάντοτε στο 0-0 με τον Άλεξ να είναι ξανά στην γραμμή, στην επίθεση.
επικίνδυνος παίχτης, προσπαθεί να ξεφύγει, τον γλωτσάνε από πίσω, κερδίζει την μπάλα και μπαίνει απειλητικά στα καρέ, βγάζει σέντρα, εκεί πάει, πάει, πάει η μπάλα. Πέφτει κάτω, ο διαιτής θα δώσει φάουλ εναντίον του. Εναντίον του Άλεξ. Έπεσε κάτω ο Άλεξ, ζήτησε πέναλτι, ο διαιτής είχε άλλη γνώμη. Ο Λάιορ Κόσκας και έδωσε φάουλ πάνω στον Άλεξ. Πάντοτε στο 0-0, 7 λεπτά στο δεύτερο μέρος, ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την Σίτα UK. Είναι ο τελικό Challenge Cup από το Haringey Borough. Βαθιά παλιά για την ομάδα της Ολύμπια, πάει να την κοντρολάρει ο τερματοφύλακας, την μπάλα την παίρνει. Την παίρνει ο τερματοφύλακας και διώχνει προς τον χώρο του κέντρου. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Πάντοτε στο 0-0. Ρίφατ. Χρυσάνθου. Μουράτ βγάζει σούτ, πέφτει ο τερματοφύλακας στην πορεία της μπάλας, καλό σούτ με τα αριστερό από τον Μουράτ, έπεσε στην πορεία ο τερματοφύλακας ο Ακρινάρ και έκοψε την μπάλα στο 10ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Ακόμα δεν έχουμε δει τέρμα και τα πράγματα μυρίζουν παράταση. Ρίτσαρντ Γεωργίου coming off. Έτσι είδες, ναι. Ο Ρίτσαρντ Γεωργίου ίσως να βγει έξω και να μπει στη θέση του ο Κύρι Μπορτού. Ωραία μπαλιά σε θέση offside, όμως θα την αφήσει την μπάλα ο επόπτης, δεν θα δώσει τίποτα. Και εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα. Κόρνερ. Έχει δώσει κόρνερ ο διαιτητής για την ομάδα της Ολύμπια. Με διαμαρτυρίες των ηθινών της Νέας Σαλαμίνας. Με τον κύριο τον Πορτούα βρίσκεται στη γραμμή για να είναι έτοιμος να μπει. Μετά το κόρνερ είμαι σίγουρος ότι θα γίνει η αλλαγή ή πριν. Να δούμε. Θα αφήσει το κόρνερ να γίνει και μετά θα κάνει την αλλαγή ο Γεωργίου. Πάντοτε στο 0-0. 10 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Αρκετός κόσμος στα καρέ τώρα της εστίας του. Τάρεν. Ο διαιτής κάτι ζητάει. Θα κάνει αλλαγή τώρα. Αλλαγή τώρα δούμε. Ο Τσάμπι είναι έξω. Να πάρει κάποιες ιατρικές. Ναι, αιμορραγεί η μύτη του. Εντάξει. Ευτυχώς δεν θα γίνει τίποτα και λέει ο Γεωργίου στην επόμενη μπάλα θα αλλάξω. Χτυπιέται και διώχνεται ο Λάιρτ. Θα διώξουν την μπάλα της Νέας Σαλαμίνας στο πουθενά όμως, στο χώρο του κέντρου. Με τον διαιτή να δίνει φάουλ και θα γίνει η αλλαγή τώρα. Ναι, πήρε τις πρώτες βοήθειες ο Ανδρέα Τσάμπι και μπαίνει στο παιχνίδι. Ταρέν, βγάζει μακρινή μπαλιά. Εκεί που διώχνουν οι της Ολύμπια. Χρυσάνθου. Γυρεύει, θα γίνει κάποιο στήριγμα έτοιμο να τραβήσει σιούτο Χρυσάνθου, για να δούμε. Θα δώσει προς τον Άλεξ. Άλεξ από τα αριστερά, δυνατός παίχτης, θα βγάλει εκεί στον Ρίφατ. Ρίφατ θα χάσει την μπάλα. Και θα κερδίσουν οι της Ολύμπια και θα βγάλουν μπαλιά προς τον Λαΐρτ, όμως μόνος του. Εκεί έρχεται ο Ξουρίς να δώσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του, τον Τάρεν. Και αυτό με τα πόδια να δώσει προς τα δεξιά στον Μπάρις. Πάντοτε στο 0-0.
Χρυσάνθου. Θα δώσει στο Ράιαν Χάρβελ. Μακρινή παλιά στο πουθενά, όχι. Έρχεται εκεί ο Μούραντ, μάλλον ο Ρίτσαρντ ήταν. Τσορτσίου, ο οποίο φαίνεται να γίνεται και αλλαγή. Ακόμη όμως δεν έχει δώσει οδηγίες ο Γεωργίου. Κρατάει τον επιθετικό του πάνω στη γραμμή, περιμένοντας. Ξανά για να δούμε από εκεί αν επιχειρηθεί κάποιο σουτ, λαθασμένα παλιά. Μπαίνει ωραία επιλητικά στα καρέ. Τι ήταν αυτό? Ο ρεφερίς θα αφήσει τη μπάλα να συνεχιστεί και είναι φάουλ, είναι πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Με τον διαιτή, με τον Χουσέιν Σαλίχ, τον επόπτη να δίνει αλλαγή για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Για να δούμε ποιος βγαίνει. Ρίτσαρτ. Ρίτσαρτ βγαίνει. Ναι. Βγαίνει ο Ρίτσαρτ Ζωσίου, Και μπαίνει μέσα ο Κύρι Πορτού. Βγαίνει επιθετικός, μπαίνει επιθετικός. Δεν πήρε πολύ μπάλα ο Ρίτσα σήμερα στο παιχνίδι. Προτίμησε να παίξουν περισσότερο μαζί με τον Άλεξ. Ναι. Ωραίος παίχτης, αλλά δυστυχώς δεν έχει πάρει μπάλα σήμερα. Για να δούμε τον Πορτού τι θα κάνει σε αυτό το παιχνίδι σήμερα. Μπάρις. Δώσε την μπάλα εκεί που είναι ο Ράιαν Χέρβελ. Ράιαν Χέρβελ, μακρινή παλιά στο Μούραντ. Θα χάσει την μπάλα. Κερδίζουν ξανά οι της Ολύμπια με τον Λάιρτ. Hot tackle. Ωραία παλιά του Λάιρτ. Κερδίζεται με τον Γιάννη. Πάω στη γραμμή, παίζεται εκεί πλάιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Και να πούμε ότι ο Κρίζο Κρουζής έχει μια κίτρινη κάρτα στο 42. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθάτε ζωντανά το παιχνίδι μεταξύ της Ολύμπιας και της Σαλαμίνας. Μάλλον όχι ζωντανά, είναι Τετάρτη, είναι Πέμπτη βράδυ που παίζεται το παιχνίδι. Ήταν δύσκολο να κάνουμε ζωντανή μετάδοση. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα μεταδοθεί σε κάποια άλλη μέρα, πολύ σύντομα, για να έχετε και εσείς την ευκαιρία που βρίσκεστε εδώ να το δείτε το παιχνίδι. Είναι ο τελικός του Challenge Cup μεταξύ της Ολύμπιας και της Νέας Σαλαμίνας, ο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, που ελπίζουμε να τελειώσει όμορφα, αθλητοπρεπέστατα και ας κερδίσει ο καλύτερος. Χρυσάνθου, δίνει μπάλα προς τα πίσω, προς τον Ράιαν Χέρβελ. Μούραντ, βγαίνει ωραία μπαλιά, τρέχει εκεί για να δούμε να προλάβει, πέφτει κάτω ξανά, τίποτα ο διαιτής. Διαμαρτυρίες ξανά από πλευράς των Σαλαμινέων. Έπεσε ο Άχμε Ρίφατ κάτω. Έχει ζητήσει η Νέα Σαλαμίνα μέχρι τώρα τρεις φορές κάτι. Γιάννη, προς τα δεξιά. Λούκας. Παράμον. Και φάουλ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. 15 λεπτά. 15 λεπτά στο δεύτερο μέρος, πάντως στο 0-0. Γιώργο, με έχει ανοίξει το παιχνίδι τώρα. Έχει ανοίξει το παιχνίδι, θα δούμε τέρματα σίγουρα. Και πρέπει να δούμε τέρματα διαφορετικά. Θα πάμε παράταση, 30 λεπτή και όχι ο Θεός. Η Ολύμπια έχει μπροστά μόνο τον number 9. Ναι, παίζουν μόνο με ένα επιθετικό, αλλά είναι πολύ δύσκολος. Σε κάποια περίπτωση ξεφεύγει της άμυνας. Είναι ωραίος παίχτης. Ναι, μοναχικός καβαλάρης. Το τελείωσες. Νέα Σαλαμίνα. Ολύμπια, ένα παιχνίδι για το Challenge Cup που σας προσφέρει η CITA UK. 0800-036-0078, τηλεόραση, ίντερνετ, τηλέφωνο. Σουρίς, δίνει πίσω στον Ράιαν, στον Μπάρις. Τσάμπι. Δίνει στον Μπάρις.
Πάρης θα δώσει τον Χρυσάνθου. Χρυσάνθου. Πάω και στον Πόρτου. Έτοιμο να μπει, ωραία, δίνει την παλιά του. Δεν θα βρεθεί εκεί κανένα τη Νέα Σαλαμίνα να πάρει την μπάλα και διώχνουν τη Ολύμπια. Προς τον Λάιρ πάλι. Και το Τσάμπι, δυνατός παίχτης ο Τσάμπι, ε. Δυνατός παίχτης. Ναι, ναι, όταν βλέπεις το Λάιρ να είναι 1,90 και τον Τσάμπι να είναι 1,90 με τα χέρια ανάταση, τότε βλέπεις. Χρυσάνθου. Ναι, ναι. Ωραίος παίχτης. Δυνατός παίχτης. Ο James, his father used to play fullback. Πάρης. Δίνει εκεί προς τον Τέρση. Τέρση, μακρινή παλιά. Εκεί στο Τσάμπι. Κρατάει γραμμή. Ρίφατ βγάζει ωραία σέντρα εκεί που παίρνει ύψος η μπάλα. Και πάει στον τερματοφύλακα, μπλοκάρει την τερματοφύλακα. Παίρνει την μπάλα. Μπάλα αρκετά ύψος, πάει στο Λαΐρ πάλι. Προσπαθεί να ξεφύγει εκεί, θα του κλέψουν την μπάλα. Του πήρε ο Μπάρης την μπάλα. Και Άλεξ μπαίνει απειλητικά στα καρέ. Πού να τον κρατήσεις, μπαίνει, παίρνει όμως. Μπλοκάει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Βγήκε πάρα πολύ γρήγορα μπροστά ο τερματοφύλακας και πήρε την μπάλα σε αυτή την ωραία προσπάθεια του Άλεξ. Κανένας παίχτης της Ολύμπια δεν βρίσκεται μπροστά. Ο Λαΐρ θα αφήσει την μπάλα γιατί ήταν σε θέση offside. 20 λεπτά στο δεύτερο μέρος. 0-0 το αποτέλεσμα. Ξανά η Νέα Σαλαμίνα στην επίθεση. ...25 λεπτά πριν το τέλος. Πάντοτε στο 0-0 οι δύο ομάδες. Άρχισε να κουράζονται οι ποδοσφαιριστές. Τσάμπι, ωραία. Τσάμπι ξανά, μπηλικά μπαίνει ωραία στην επίθεση για τη Νέα Σαλαμίνα. Μπλοκάρει, ωραίο τερματοφύλακας ο Ακρινάρ. Πήρε την μπάλα, ωραία. Σε αυτό το σούτ που επιχείρησε ο Ρίφατ. Ωραίος πως, ωραίος τερματοφύλακας. Στάθηκε μέχρι τώρα στα δύσκολα. Λάιρτ. Δίνει την μπάλα προς τα πίσω για την Ολύμπια να ξεκινήσει την επίθεσή της από την άμυνα. Χρυσάνθου έπεσε με αυτοθυσία στα πόδια του. Σουτ, κοντράρι μπάλα. Δεύτερο σουτ, πουθενά. Και διώχνεται η μπάλα προς το χώρο του κέντρου για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Κερδίζουν η Νέα Σαλαμίνα με τον Άλεξ. Άλεξ δεν βιάζεται, περιμένει κάποιο στήριγμα να δει για να δώσει την μπάλα. Θα μπει τώρα επιλυτικά στα καρέ. Κοντράρι μπάλα, πάει πού? Πάει εκτός παιδιάς, από την άλλη μεριά πλάιο για την ομάδα της Ολύμπια. 22 λεπτά στο δεύτερο μέρος, αλλαγή για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Με τον Χάρισον Γεωργίου να μπει στο παιχνίδι, για να δούμε ποιος θα βγει. Χάρισον Γεωργίου. Ο Μέση της Σαλαμίνας. Για να δούμε ποιος προσφεριστής θα είναι για να βγει. Ναι. Βγαίνει Xiouris. Ναι. Βγαίνει ο Xiouris από την άμυνα, ο οποίος έχει δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Και μπαίνει ο Χάρισον Γεωργίου. Επιθετικότερο το παιχνίδι της Νέας Σαλαμίνας, αφού βγαίνει αμυντικός και μπαίνει επιθετικός. Για να δούμε ο Πιτσιρικάς τι θα κάνει. Πάντοτε είναι δυνατός παίχτης. Μίκο, βγαίνει άμυνα. Τρώει τώρα μήκος. Τι να κάνουμε. το πετύχαμε στην περίπτωση. Μουράτ, από τα αριστερά προσπαθεί να φύγει.
Θα του κόψουν όμως την μπάλα ή της Ολύμπια και θα βγουν στην επίθεση. Ωραία παλιά φεύγει η της Ολύμπια μπροστά. Όμως εκεί έρχεται πάλι δυνατός ο Αντρέα Τσάμπι να πάρει την μπάλα. Και έχουμε εκεί και καπνογόνα από πλευράς. Από πλευράς είναι κόκκινα τα καπνογόνα, πρέπει να είναι σαλαμινέικα, είναι κόκκινα. Σαλαμίνα created a few chances. Ναι, ναι, έβγαλε αμυντικό, έβγαλε τον Ξουρί και έβαλε επιθετικό. Έχουμε τώρα μια αλλαγή για την Ολύμπια, για να δούμε ποιοι είναι. Χάρισον και βγήκε ο Ξουρί. Η Ολύμπια κάνει μια αλλαγή τώρα. Να δούμε ποιος θα βγει από πλευράς της Ολύμπια. Μπαίνει ο Καφούρης μέσα. Και βγαίνει ο Λούκας. Και βγαίνει ο Λούκας. Τώρα η Σαλαμίνα παίζει πιο επιθετικά. Μια και έχει φύγει. Είδε η Σαλαμίνα ότι μόνο ένας μπαίνει. Η παίχτης είναι μπροστά και έβγαλε, ναι, έβγαλε αμυντικό, έβαλε επιθετικό. Παίζει μόνο στο Γιώργο μπροστά. Ναι, διότι ο Λαΐρ τον κρατάνε δύο ποδοσφαιριστές, τρεις, κάποτε φεύγει. Είναι και βαρετός. Ναι, κάποτε φεύγει. Σαλαμίνα στην επίθεση τώρα. Σουτ, ωραίο. Πάει πού η μπάλα. Πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ναι, έχει αλλάξει μαζί με. Ναι. Για να δούμε. Εγώ βλέπω το Χάρισον που πήγαινε τώρα. Αλλάζει το παιχνίδι, Γιώργο. Το Χάρισον. Θα αλλάξει το παιχνίδι, ε. Το βλέπω, ναι. Για να δούμε αν πάρει μπάλα. Skillful, κρατάει μπάλα. Ναι, ναι. Και ναι, ναι. Είναι μόνος ο οποίος. Μπροστά σε θέση offside ήταν. Ο υπόψης δεν θα δώσει τίποτα. Εμείς το βλέπαμε πάρα πολύ καθαρά, ήταν σε θέση offside, αλλά ο διαιτητής θα τα αφήσει Χρυσάνθου. Πιτσιρικά σου Χάρισον, την μπάλα τη δίνει προς τα δεξιά, αντινεί στο Ράιαν. Ράιαν! Χάρισον, δίνει προς τον Μούρατ. Μούρατ προς τα δεξιά, προς τον Αντρέα Τσάμπι. Δυνατός παίχτης ο Αντρέα Τσάμπι, ο καλύτερος στην άμυνα για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ρίφατ, γυρεύει το στήριγμά του, θα το βρει. Θα βρει στο Χάρισον. Μπαίνει απειλητικά ο Πιτσιρικάς μέσα, απειλητικά στα καρέ. Για να δούμε αν βρεθεί ευκαιρία, πάει η μπάλα που παρολίγον έχαμε. Παρολίγον είχαμε αυτογκόλ. Παρολίγον είχαμε ένα αυτογκόλ. Η μπάλα όμως. Από το Χάρισον, ναι, ναι. Πέρασε η μπάλα από το δεξί κάθετο κάτι εστίας του Ακρινά και βγήκε κόρνερ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Με τον Ράιαν Χέρβερ να είναι έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Έχουν περάσει 25 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Πάντως στο 0-0. 20 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK. Τηλεόραση, ίντερνετ, τηλέφωνο 0800-036-0078. Έχει ο μήκος ίντερνετ, δεν ξέρω αν έχει ο μήκος ίντερνετ, πρέπει να μάθουμε. Και φάντασου τώρα να κάνουμε διαφήμιση στη ΣΥΤΑ για να πει ο μήκος ότι δεν έχω ίντερνετ με τη ΣΥΤΑ. Μήκο, είσαι με τη ΣΥΤΑ εσύ. Είσαι με τη ΣΥΤΑ. Είδες ότι πετύχαμε στην περίπτωση, δεν είναι με τη ΣΥΤΑ. Αγίνεις τότε με τη ΣΥΤΑ, φίλε, για να βλέπεις το παιχνίδι. Τουλάχιστον η Ολύμπια εδώ και μας λίγο κουλούρι ήταν. Ξανά. Είναι πάντοτε τα παιδιά, πάντοτε τα παιδιά της Ολύμπιας. Πάντοτε τα παιδιά της Ολύμπιας να τον αφαίρουμε ό,τι φέρνουν πάντα και τον καφέ τους και. Γλυσταριά. Και την γλυσταριά τους. Μπράβο τους. Ο πάγκος της Νέας Σαλαμίνας από τα αριστερά μας. Και τώρα ζητάμε μπάλα τώρα. Πάει μπάλα στο παιχνίδι για να έχουμε ένα πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ναι. Ναι, ναι, παίζουμε 25 λεπτά. Παίζουμε 25 λεπτά. 20 λεπτά μας απομένουν για να τελειώσει το 90 λεπτό. Μπαίνει απειλητικά η Σαλαμίνα στα καρέ, πάει παλά. Πού, παρολίγο να είχαμε γκολ. Παρολίγο να είχαμε γκολ όμως ο Ακρινάρ. Ο Ακρινάρ όμως πήρε την μπάλα πάνω στη γραμμή.
How does this fight for you? Η νέα Σαλαμίνα ξανά στην επίθεση, βγαίνει ωραία σέντρα, πάει εκεί και πάει κόρνερ. Απειλητικά μπήκε η Σαλαμίνα στο δεύτερο μέρος, χάθηκαν καλές ευκαιρίες. Με την ομάδα της νέα Σαλαμίνα κερδίζει ένα κόρνερ. Αρκετός κόσμος να μαζεύει στα καρέ, εκτελείται το κόρνερ, πάει στο δεύτερο δοκάρι, διώχνεται από την άμυνα της Ολύμπια. Η μπάλα πίσω στον Άλεξ. Ωραία ξανά η Σαλαμίνα στην επίθεση. Ωραίο σουτ. Κοντάρι στα πόδια των αμυνωμένων της Ολύμπια και διώχνεται όπως προς τον Ανδρέα. Το τσάμπιο, ο οποίος είναι ωραίος παίχτης, βγαίνει μακρινή μπαλιά, εκεί θα διωχτεί. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας να συνεργαστούν μεταξύ τους και ξανά επίθεση. Ξανά επίθεση με τον Άλεξ. Θα του κερδίσουν την μπάλα. Θα κερδίσει ο Άλεξ την μπάλα. Δυνατός παίχτης. Βγάζει ωραία σέντρα. Πάει που η μπάλα, κεφαλιά, εκεί πέφτει κάτω. Μούρατ. Έτοιμο να γυρίσει την μπάλα και να βγάλει κάποια σέντρα στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα. Πέφτει κάτω και ο διαιτής δεν θα δώσει τίποτα πάλι. Κάτω από τις διαμαρτυρίες των ποδοσφαιριστών και των ηθινόντων της Νέας Σαλαμίνας. Βέβαια θα τα δούμε καλύτερα, θα τα δούμε, πέναλτι ήταν Πέτρο. Βέβαια σαν τηλεόραση έχουμε το πλεονέκτημα να δούμε το παιχνίδι και να κρίνουμε πραγματικά αν ήταν πέναλτι ή όχι. Βέβαια έχουν διαμαρτυρηθεί αρκετές φορές οι υποσφαιριστές της Νέας Σαλαμίνας για κάποιες φάσεις. Ο διαιτής ο Κόσκας δεν έχει δώσει τίποτα. Και τώρα έχουμε ποδοσφαιριστή της Ολύμπια να είναι τραυματισμένος και να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο παιχνίδι διακόπτεται για λίγο για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες σε ποδοσφαιριστή της Ολύμπια. Ο Εύρα είναι κάτω χτυπημένος και να δούμε ότι αυτό το παιχνίδι είναι μια προσφορά της ΣΥΤΑ UK. Τηλεόραση, ίντερνετ, τηλέφωνο 0800-036-0078. Κόσμος στις κερκίδες, αν μπορούσε να ήταν περισσότερος απόψε. Αλλά πάλι έχουμε κόσμο, ευτυχώς. Μπορούσε να ήταν περισσότεροι. Ήταν απέναντι. Ναι. Ήμουν απέναντι. Από τη στιγμή που ήσασταν πιο κοντά, η κρίση της δική σας δεν περνά όμως. Περνά πάντα η κρίση του διαιτή. Ο διαιτής δεν έχει δει καμιά παράβαση σύμφωνα με τα δικά του μάτια. Δεν έχει δώσει παράβαση. Εμείς αναφέραμε ότι εν έκαση τηλεόραση θα το ξαναδούμε τη φάση και θα δούμε αν ήταν παράβαση ή όχι. Είναι πιο εύκολο για μας να κρίνουμε μετά. Νέα Σαλαμίνα με τον Χρυσάνθου, θα δώσει πίσω εκεί που είναι ο Μπάρης, στο χώρο του κέντρου. Για τον Ράιαν Χέρβελ. Ράιαν, παίρνει την μπάλα ο Τσάμπι. Τσάμπι έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα, βγαίνει σέντρα, όμως διώχνεται από την άμυνα της Ολύμπια, πάει στο Λάιρτ μπάλα. Για να μην τα καταφέρει ο Λάιρτ να κρατήσει την μπάλα και να κάνει την επίθεση για την ομάδα του. Κερδίζει πλάγιο η ομάδα της Ολύμπια με αρκετές διαμαρτυρίες από πλευράς του πάγκου της Νέας Σαλαμίνας πάνω στον διαιτή τον Κόσκας σήμερα. Δεν έχουμε δει επίθεση της Ολύμπια στο δεύτερο μέρος. Πέτρο, δεν έχουμε δει καμιά επίθεση της Ολύμπια στο δεύτερο μέρος. Έμεινε με έναν παίχτη μπροστά, είναι και βαρετός, κουράστηκε, και μεγάλης ηλικίας. Ναι, έμεινε μόνο, με έναν παίχτη μόνο παίζει η Ολύμπια μπροστά, ενώ η Σαλαμίνα παίζει με 4-5 ποδοσφαιριστές μπροστά. Όπως είπες, έχει βάλει αλλαγή η Σαλαμίνα, γι' αυτό λόγο.
Ωραίος ο Μούρα, δεν κόψε την μπάλα. Πόρτου. Χάνει την μπάλα. Κερδίζουν οι Ολύμπια στον χώρο του κέντρου. Παθιά μπού πάει. Η μπάλα την θα την αφήσει ο Χρυσάνθου έξω. Αφού προσπάθησαν να βρουν εκεί. Τον Κακαλίογλου, ο οποίος δεν έχει κινηθεί και πολύ στο παιχνίδι. Νέα Σαλαμίνα από την άμυνα ξεκινά την επίθεση της και πάλι. Ρίφατ. Κερδίζουν οι της Ολύμπια την μπάλα και είναι πολύ επικίνδυνη στις επιθέσεις τους. Χρυσάνθου. Φεύγει μόνος του. Στο Μούρατ η μπάλα. Γυρεύει κάποιο στήριγμα στον Χρυσάνθου, θα δώσει την μπάλα. Χρυσάνθου από τα αριστερά έτοιμο να βγάλει την σέντρα του. Θα δούμε. Καριστερά λίγο την μπάλα, γυρεύει κάποιο στήριγμα. Θα βρει εκεί το στήριγμα του στο... στον Άχμετ Ρίφατ, το τσού του Άτσαλο. Η Ολύμπια ετοιμάζεται για μια ακόμη αλλαγή. Μπαίνει το νούμερο 6 ο Άνεργοκ και βγαίνει για να δούμε ποιος. Κουρασμένοι παίχτες. Βγαίνει ο Μπάραμον. Βγαίνει ο Μπάραμον. Ένας επιθετικός μπαίνει. Άνθρωπος του κέντρου. Ενισχύει το κέντρο. Ναι, ενισχύει το κέντρο. Ο Σινότι βλέπει η παράταση. Ναι. Η μπάλα πάει πίσω εκεί που είναι ο Ανδρέας ο Τσάμπι. Τρέχει να προλάβει, ο Τσάμπι δύσκολος, ωραίος παίχτης. Έχει κρατήσει καλά το παιχνίδι σήμερα. Λέω, ο Τσάμπι είχε πολλές φορές δίπλα του τον Λάιρτ, ο οποίος είναι ένα 90 ο Λάιρτ. Διπλάσιος. Ναι, αλλά είναι, ο Τσάμπι είναι ένα 90 με τα χέρια ανάταση. Αλέξης. Ωραίο! Πήγε να δούμε εκεί ένα ωραίο σουτ από πλευρά του Κύρη. Όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι, πέρασε έξω. Αν ήταν αυτό μέσα, τότε θα ήταν το κόλ της χρονιάς. Μπράβο, σίγουρα. Ωραίο. Ωραίο, καλή προσπάθεια του Κύρη. Η μπάλα όμως πέρασε έξω. 35 λεπτά στο δεύτερο μέρος. 10 λεπτά απομένουν για να τελειώσει το 90 λεπτό που βρίσκει τις δύο ομάδες στο 0-0. Παράξενο για τις δύο ομάδες μας να κρατάνε αυτό το 0 στο ενεργητικό τους. Έχουμε δει ένα καλό παιχνίδι σήμερα όπως έχουν τα πράγματα. Ισοδύναμο. Μακρινή παλιά για την ομάδα, για το Light. Νέα Σαλαμίνα όμως θα ακόψει ξανά την μπάλα. Και έχουμε ξανά την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας να είναι στην επίθεση. Χρυσάνθου. Χρυσάνθου κρατά την μπάλα από τα αριστερά. Έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα. Για να δούμε. Θα γυρεύει κάποιο στήριγμα ο Χρυσάνθου. Θα το βρει. Στο Χάρισον. Χάρισον μπαίνει, θα μπει απειλητικά, θα προσπαθεί από δύο. Ξεφεύγει. Χάρισον ξανά την μπάλα. Χάρισον δίνει ωραία προς το Ρίφα. Σου του Ρίφα πάει. Πού μπάλα! Πάρω λίγο να είχαμε τέρμα. Πάντα έξισε πάλι το δεξί δικά του Χάρη. Τη αστεία στο Ακρινά. Ακόμη μια καλή ευκαιρία για τη Νέα Σαλαμίνα. Χάθηκε. Ωραία ευκαιρία. Ακόμα μια φορά, ο Χάρισον. Ναι. Χάρισον μπήκε, έδωσε την. Συνέχεια, ακόμα μια αλλαγή για την ομάδα της Ολύμπια. Η τρίτη τώρα. Δεν έχει άλλο. Μπαίνει ο Λάμπρου μέσα. Αριστερό μπακ. Και να δούμε ποιος θα φύγει. Αριστερό μπακ. Αδερφός του. Και βγαίνει ο Κανάρης. Και βγαίνει ο Αντινόκ. Βγαίνει ο Αντινόκ, το νούμερο 4. Και μπαίνει μέσα. Μπήκαν μέσα τρεις αλλαγές. Ο Καφούρης, ο Λάμπρου και ο Άνγκοκ. Ενώ η Νέα Σαλαμίνα έχει κάνει
Τις αλλαγές της. Έχει κάνει δύο αλλαγές η Νέα Σαλαμίνα. Λάιρτ. Πού να τον κρατήσεις. Δύσκολος παίχτης να τον κρατήσεις. Όμως του έκλεψε την μπάλα. Ο Χάρισον. Δίνει στο Κύρι. Κύρι. Γυρεύει να βρει κάποιο στήριγμα εδώ στο Χάρισον. Χάρισον κρατάει την μπάλα. Θα πάρει φάουλ. Θα πάρει φάουλ. Και ο διαιτητής θα μπει στον αμυντικό να κρατήσει τα νεύρα του. Διαμαρτύρεται ο Μπιζηρικάς της Νέας Σαλαμίνας. Βγαίνει η βακρινή παλιά προς τον Άλεξ. Θα προλάβει την μπάλα. Προλαβαίνει. Προλαβαίνει εκεί. Μπορεί το σημειάκι του κόρνερ. Προσπαθεί να ξεφύγει. Και κερδίζει πλάγιο. Και μπάλα πάει στο πουθενά. Χάθηκε ακόμα μια μπάλα. Χάθηκαν 3-4 μπάλες μέχρι τώρα. Γιώργο, 100 λίρες ζημιά, ε. 100 λίρες ζημιά, 300 λίρες ζημιά. Για άσμε. Θα τις βρούνε, ε. Θα τις βρούνε. Κάποιος θα πάει εκεί στις... Κάποιος θα πάει να βρει τις μπάλες. Πλάγιο για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Μάλλον ο διαιτητής έχει δώσει κόρνερ, ε. Κόρνερ για την Σαλαμίνα. Εκτελέστηκε στα γρήγορα. Για δούμε. Αν τα τελευταία λεπτά έχουμε κάτι το... Πάει παραδείχτια, ναι, από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας με τον Ρίφατ. Πόπο, τελευταία λεπτά η Νέα Σαλαμίνα κάνει το 1-0. Πέτρο, ποιος έχει βάλει το τέρμα. Ο Ρίφατ. Τιμώρησε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ολύμπια την Ολύμπια. Ε? Πρώην κάπτεν, τώρα είναι κάπτεν. Τιμώρησε την πρώην ομάδα του, ο Άχμετ Ρίφατ, 5 λεπτά πριν το τέλος, Πέτρο. 5 λεπτά. Γιώργο, πίεση, 8-25 λεπτό, έχουμε το Σαλαμίνα 1, Ολυμπία 0. Σαλαμίνα πίεζε, Γιώργο, και δίκαια. Και ποδοσφαιριστής της Νέας Σαλαμίνας, ο Άλεξ, βρίσκεται κάτω στο έδαφος. Τραυματίστηκε σε αυτή την φάση. Και τώρα αρχίσαν τα όργανα της Νέας Σαλαμίνας με τις, με τις φωτοβολίδες τις κόκκινες. Μια και Σαλαμίνα έχει σημειώσει το τέρμα. 5 λεπτά πριν το τέλος τα πράγματα ίσως να αλλάξουνε. Γιώργο, η Σαλαμίνα ήταν καλύτερη. Ναι, ναι, η Σαλαμίνα ήταν καλύτερη. Σηκώθηκε ο ποδοσφαιριστής της Σαλαμίνας και είναι έτοιμο να συνεχίσει ο Άλεξ. Ποιος, μάλλον ο Τέρση ήταν. Ο Τέρση ήταν. Έτοιμο να συνεχίσει το παιχνίδι. 5 λεπτά πριν το τέλος της Σαλαμίνα κερδίζει με ένα 0. Ένα τέρμα το οποίο πέτυχε ο Ρίφατ. Τώρα δούμε πώς θα αντιδράσει. Stand up, James. Πώς θα αντιδράσει η ομάδα της Ολύμπια τα τελευταία 5 λεπτά αφού η Νέα Σαλαμίνα παίχνει το επάνω χέρι με ένα 0. Ήταν επόμενο, η Ολύμπια μπροστά με ένα παίχτη μόνο, η Σαλαμίνα με 6 μπροστά. Αμυνόταν συνεχώς. Ο Χάρισον μπήκε, ναι, ναι. Παιχνίδι, ο Χάρισον. Όταν μπήκε ο Χάρισον, άλλαξε το παιχνίδι. Και μαζί με τον Κύρι τον Πορτού αλλάξαν το παιχνίδι. Να, η διαφορά ήταν ο Χάρης ο Γιώργος. Ναι, ναι, η διαφορά ο Πιτσιρικάς έχει δώσει παλιές που έπρεπε να τις δώσει. Τώρα βλέπω ότι η Ολύμπια να παίζει με 3 επιθετικούς. Δεν έχει άλλη εκλογή ο Σινότι. Ναι, δεν έχει άλλη εκλογή ο Σινότι από το να παίξει επιθετικό παιχνίδι φεύγοντας από το κέντρο του και να βγαίνει στην επίθεση. Για να δούμε αν αλλάξει κάτι στο τελευταία λεπτά. Αν δούμε τα δραματικά τελευταία 5 λεπτά να αλλάζουν τα πράγματα. Διώχνεται η Νέα Σαλαμίνα σε πλάγιο. 1-0 για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Όταν το ρολόι μας δείχνει ότι μας υπολείπονται 4 λεπτά πριν το τέλος. Ορισμένα βέβαια θα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις. 4 λεπτά σίγουρα. Ναι. Με το Χάρισον να κρατάει την μπάλα. Θα δίνει προς τον Κύρι. Κύρι θα χάσει την μπάλα, θα την κρατήσει. Ο Κύρι θα φύγει και θα κερδίσει πλάγιο. Ναι, ναι, θα κερδίσει πλάγιο ο Κύρι. Ο Χρυσάνθου του λέει να αφήσει την μπάλα. Κερδίζει και χρόνο.
και ξεκουράζει την επιθετική του γραμμή. Πλάιο για την ομάδα της Ασλαμίνας σε έναν αγώνα που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK 0800-036-078 για τηλεόραση, ίντερνετ, τηλέφωνο. Στην κάμερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα ήταν η Ρένα Στυλιανίδου. Στην μετάδοση ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης, κάτω στα στούτια ο Γιώργος ο Λίγκος. Είχαμε δύο καλούς συναδέρφους που ήταν σήμερα μαζί μας για τη μετάδοση του αγώνα, ο Πέτρος ο Μιχαήλ και ο Μίκος ο Χρυσοστόμου, οι οποίοι τους έχουμε τακτικότατα στις μεταδόσεις μας και βοηθούν με τις γνώσεις τους τη μετάδοση που κάνει το Hellenic. Πλάιο για την ομάδα της Ασλαμίνας με τον Χρυσάνθου. Να μπαίνει ξανά απειλητικά η Νέα Σαλαμίνα στα καρέ. Για να δούμε με τον Γεωργίου, με τον Ρίτσαρτ. Ρίτσαρτ πήρε την μπάλα προς τον Χρυσάνθου. Χρυσάνθου πέφτει κάτω, κερδίζει φάουλ. Σε καλή θέση η Νέα Σαλαμίνα κερδίζει ένα φάουλ. Να φέρει κόσμο στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα του Ακρινάρ, που στάθηκε πάρα πολύ καλά σε κάποιες φάσεις ο Ακρινάρ και στέρισε την Σαλαμίνα από κάποια σίγουρα τέρματα. Ο Γεωργίου δίνει, λέει, στους ποδοσφαιριστές του να καλμάρουν λίγο. Μείναν λίγα λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Με τον Μούρατ να εκτελεστεί του φάουλ. Εκτελεί. Η μπάλα πάει στο πουθενά. Πάει από την άλλη μεριά. Και την παίρνει ο Άλεξ. Χάνει όμως και έχει και να κερδίζει ένα πλάγιο. Κοντά στο σημειάκι του κόρνου ξανά. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK. Η Νέα Σαλαμίνα με τον Άλεξ να χάνει την μπάλα και να κερδίζουν οι της Ολύμπια και να βγαίνουν στην επίθεση με τον Λάιρτ. Να κερδίζουν όμως ξανά τη Νέα Σαλαμίνα στην μπάλα. Χρυσάνθου δίνει στον χώρο του κέντρου στο Μούρατ. Ο Μούρατ πέφτει κάτω, κερδίζει φάουλ. Ο διαιτητής τώρα τελευταία άρχισε να δίνει αρκετά φάουλς. Άργησε λίγο. Άργησε λίγο η Ολύμπια να πάρει στροφές και χάνει το παιχνίδι με ένα 0. Ωραία παλιά προς τον Άλεξ. Θα φύγει από δύο αντιπάλους για να δούμε αν τα καταφέρει να φύγει από εκεί. Κερδίζοντας την μπάλα. Έξυπνος παίχτης κρατάει λίγο την περισσότερη την μπάλα στα πόδια του να προσπαθεί να κερδίσει ένα πλάγιο. Η μπάλα κερδίζεται φάουλ για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Σπαταλάει τον χρόνο της η Σαλαμίνα. Τα τελευταία λεπτά. Το ρολέ μας δείχνει ότι έμεινε μόνο ένα λεπτό από την κανονική διάρκεια του αγώνα. Για να δούμε ο τέταρτος διαιτητής πόση ώρα θα κρατήσει. Μπορεί να ρωτήσεις, Πέτρο μου, τον τέταρτο διαιτητή πόση ώρα θα κρατήσει το παιχνίδι. Η μπάλα πίσω για την Νέα Σαλαμίνα. Πάει να την προλάβει ο Ακρινάρ, πριν βγει έξω, την προλαβαίνει και είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 1-0 για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας με ένα τέρμα που σημείωσε ο Ahmet Rifat στο 85ο λεπτό. Πέντε λεπτά, σύμφωνα με τον διαιτή, θα κρατήσουμε καθυστέρηση σήμερα. Έχει 5 λεπτά η Ολύμπια να αντιδράσει και 5 λεπτά η Νέα Σαλαμίνα να κρατήσει το σκορ. Φάουλ, πλάιο για την ομάδα της Ολύμπια. Τι έχουμε τώρα. Ο διαιτητής κοίταξε εδώ τον μπάγκο, τίποτα δεν ήταν και συνεχίζει το παιχνίδι με την Ολύμπια να βγαίνει μπροστά. Η μπάλα πάει έξω που. Χάθηκε ακόμα μια μπάλα. Πάει η μπάλα ακόμα μια. Αυτό που είπαμε ότι θα μείνουμε στο τέλος χωρίς μπάλες και θα τελειώσει το παιχνίδι. Απάντω the game. Ναι, απάντω the game. Αυτό το είχα προβλέψει από την αρχή. Ότι σε κάποια στιγμή η μπάλα θα φύγει. Να δούμε αν έχει καν μπάλα. Έχει εδώ το κρυφό μυστικό ο Γιώργος ο Γεωργίου, κρατά τις μπάλες. Αν είχαμε μια αντικάμερα και έβλεπε μπροστά του, θα δούμε ότι προσπαθεί. Ευτυχώς η μπάλα ήρθε για να τελειώσει το παιχνίδι.
Διώχνεται η μπάλα, πάει από την άλλη μεριά τώρα. Βγήκε κόρνερ η μπάλα και το παιχνίδι τα τελευταία λεπτά είναι κουτσουρεμένο. Μπάλες φεύγουνε, ευτυχώς θα βρεθούνε. Και έχουμε κόρνερ για την ομάδα της Ολύμπια, χωρίς να υπάρχει μπάλα. Ένα κόρνερ για την ομάδα της Ολύμπια, τρέχουν να φέρουν την μπάλα μέσα. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK, 0800-036-078. Και αυτό το πράγμα με τις μπάλες, Ανδρέα Αναστασίου, το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το σκηνικό. Είναι λαθασμένο, ε! Είχαμε αρκετές μπάλες, αλλά λόγω του γηπέδου... Είναι εύκολο να χαθούν οι μπάλες και κοστίζουν και πολλά λεφτά. Έπρεπε να είχαμε τουλάχιστον 15 μπάλες σήμερα. Με απειλητικά η Ολύμπια, να δούμε ακόμα η φάση συνεχίζει στα χαρέ της Νέας Σαλαμίνας. Βγαίνει ωραία εκεί ξανά η Νέα Σαλαμίνα στην επίθεση. Ωραία παλιά με τον Άλεξ σε θέση offside. Σύμφωνα με τον επόπτη εκεί τον Ρόμπερσον. Το παιχνίδι έχει τελειώσει, σύμφωνα με τον τέταρτο διετή. Υπάρχουν 5 λεπτά καθυστέρηση. 5 λεπτά για να κρατήσει η Σαλαμίνα το σκορ, 5 λεπτά για να αλλάξει τα δεδομένα η Ολύμπια. Μπαίνει μπροστά ξανά η Σαλαμίνα. Κόβεται όμως. Μούρατ. Έρχεται ξανά η Ολύμπια να κάνει την τελευταία της επίθεση. Βγαίνει ωραία μπαλιά, πάει στον τερματοφύλακα, μπλοκάρει την μπάλα ο Ντάρεν. Και δίνει στον Χρυσάνθου. Χρυσάνθου. Βγάζει μπαλιά. Για τον Κύρι. Κύρι, θα μπει απειλητικά στα καριάνουμε. Κύρι, γυρεύει κάποιο στήριγμα. Θα δει το στήριγμα ο Κύρι. Θα δώσει προς τα δεξιά η Νέα Σαλαμίνα στην επίθεση. Βγαίνει σέντρα, πάει στον τερματοφύλακα, τον Ακρινάρ, μπλοκάρει την μπάλα. Και διώχνει στα γρήγορα την μπάλα προς το χώρο του κέντρου. Διώχνει την μπάλα. Και ο Άλεξ είναι μόνος του εκεί. Μπαίνει απειλητικά στα καρέ. Για να δούμε. Δίνει δεξιά την μπάλα. Χτυπάει μπάλα στα... Και είναι σε θέση offside. Ναι. Καλή ευκαιρία για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας στο τελευταίο λεπτό. Αλλά η μπάλα είναι σε θέση offside ο Άλεξ. Και φεύγει η ομάδα της Ολύμπια με το ελεύθερο. Η μπάλα παίρνει ύψος, φτάνει εκεί στο Laird. Την κοντρολάει την μπάλα με το στήθος και βγάλει προς τα αριστερά την μπάλα. Έτοιμοι να βγάλουν σέντρα. Βγάζουν σέντρα της Ολύμπια. Σιούτ, ωραίο, πάει η μπάλα. Πού! Ωραία απόκρουση από τον Ντάρεν. Ωραίο σιούτ, ωραία απόκρουση από τον Ντάρεν. Ήταν μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Ολύμπια. Μοναδική ευκαιρία, Γιώργο. Απίθανο σιούτ. Εξαιρετική απόκρουση. Έχουμε δει το καλύτερο παιχνίδι στα τελευταία 10 λεπτά. Τελευταία 10 λεπτά έχουμε δει καλό παιχνίδι και γύρευε ένα ωραίο σούτ, όμως ήταν στην καλή πορεία του ο Ντάρεν και έδιωξε σε κόρνερ. Καλή ευκαιρία για να δούμε αυτή την φάση. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, διώχνεται όπως σούτ τώρα. Ωραίο, πάει σούτ που κοντράρει μπάλα και διώχνεται ακόμα, δεν έχει φύγει από τα καρέ. Διώχνεται τώρα η μπάλα και πάει για τη Νέα Σαλαμίνα. Ηρωική άμυνα, Γιώργο Σαλαμίνα. Ηρωική άμυνα, ναι, το τελευταίο δίλεπτο. Έχει μπει η Ολυμπία διαφορετικά. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αν έπαιζε έτσι πριν μισή ώρα, θα ναι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Χάνει το παιχνίδι με ένα 0. Πρέπει να παίξει επιθετικό παιχνίδι. Πρέπει να μπει ακόμα και ο Ακρινάρ μέσα για να κάνει τις επιθέσεις του. Με τη Νέα Σαλαμίνα κρατάει την νίκη με τα δόντια. 1-0. Ξανά η Ολυμπία. Ωραία μπαλιά βγαίνει. Πάει εκεί ο Χρυσάνθου, διώχνει την μπάλα και έρχεται ο Άλεξ μόνος του. Ο Άλεξ θα μπει απλητικά στα καρέ. Μπαίνει. Πέφτει κάτω, τίποτα. Σηκώθηκε. Ξανάκλεψε την μπάλα. Γιώργη Ρίτσαρτ. Χτυπάει μπάλα, κοντάρει και ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, βρίσκοντας τη Νέα Σαλαμίνα να κερδίζει με 1-0. Η Νέα Σαλαμίνα πήρε τον αγώνα με 1-0. Σε αυτό το ωραίο Challenge Cup μεταξύ των δύο ομάδων. Ένας τελικός που πραγματικά άξιζε τον κόπο να βιντεογραφηθεί
αβιντεογραφηθεί από το Hellenic TV. Κυρίες και κύριοι, θα δείτε τώρα τις δύο ομάδες να έρχονται εδώ για να παραλάβουν τα αναμνηστικά τους μετάλλια και το κύπελο, που και αυτό το κύπελο πάει στην ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, που σήμερα είδαμε ένα ωραιότατο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, ιδίως στα τελευταία 10 λεπτά. Τελευταία 10 λεπτά ήταν όλα τα λεφτά που λέμε. Έπαιξαν πάρα πολύ ωραία, η Νέα Σαλαμίνα σημείωσε ένα τέρμα, τους τιμώρησε ο Ρίφατ, ο οποίος Ρίφατ, παλιός ποδοσφαιριστής της Ολύμπια. Με ένα ωραίο τέρμα έβαλε τη Νέα Σαλαμίνα μπροστά με ένα 0. Από εκεί και πέρα προσπάθησε η ομάδα της Ολύμπια να μπει στο παιχνίδι, άργησε η ομάδα του Σινότη να κάνει τις επιθέσεις της, έτσι η Νέα Σαλαμίνα κράτησε με δόντια τη νίκη. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και πάνω απ' όλα αθλητοπρεπέστατο και από τις δύο ομάδες, έτσι που ταιριάζει στο παρικιακό μας ποδόσφαιρο, έτσι που ταιριάζει στις ιστορικές αυτές ομάδες της Σαλαμίνας και της Ολύμπια. Εδώ είναι τα βαρύτιμα κύπελα που θα οθούν και στους ζητημένους και στους νικητές, που σήμερα όλοι ήταν νικητές, μια και είδαμε ένα παιχνίδι καλό. Να αφήσουμε λοιπόν την κάμερα να περιπλανηθεί εδώ στο παιχνίδι για να δούμε τους ποδοσφαιριστές μας εκεί να έρχονται σιγά σιγά να παραλάβουν τα κύπελά τους. Αυτός ο αγώνας ήταν μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK 0800-036-078, κυρίες και κύριοι. Thank you.
Sorry. We have just before you open the bottle, the boys. Did you not get a fucking special deal on me? Yeah, Alex. Oh, first person. Try and watch it for free. Vine jamais. Wait. Hey! Go, come on! 1, 2, 3, 4! Και βλέπετε όλα αυτά να συμβαίνουν εδώ στο Haringey Bar, η Νέα Σαλαμίνα να σηκώνει το κύπελο σε ένα παιχνίδι που παρακολουθούσαμε από τους δέχτες του Hellenic TV και ήταν μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK. Το παιχνίδι τέλειωσε στο 90 λεπτό κανονικά χωρίς παράταση, μια και στο 85 λεπτό ο Ahmet Rifat σημείωσε το τέρμα για την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολλά που μείνατε συντονισμένοι στους δέχτες του Hellenic TV για να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι. Και ο χορός για την Νέα Σαλαμίνα καλά κρατά. Κυρίες και κύριοι, από την Ρένα που ήταν στην κάμερα, εμένα τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη, που είμαι στη μετάδοση, τον Γιώργο τον Λίγκο που είναι κάτω στα στούτιο και από τους δυο συναδέρφους που ήταν μαζί μας σήμερα, τον Μίκο τον Χρυσοστόμου και τον Πέτρο τον Μιχαήλ. Να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά του χρόνου, μια και αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Να είστε καλά.